Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το πέρας και του σημερινού αγώνα, όπου η Σαλαμίνα κέρδισε με μεγάλο σκορ την Ομόνια, έχει ολοκληρωθεί και η 7η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Χωρίς να χρονοτριβήσουμε, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα. Να πάμε κατευθείαν στον Αλέξη Πάμπο, γιατί έχουμε ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας και για δηλώσεις. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Άρης ο Κυριάκου. Πάμε μέσα να ακούσουμε ρεπορτάζ από τους πρωταγωνιστές. Ωραία. Ναι, για την ώρα πήγε, το φώναξε τον Ρενάτο Μαρκάτσο, ο οποίος θα έρθει σε λίγο δίπλα μας, γιατί πήγε να μιλήσει με τον προπονητή, τον Σάβο Μπουρσαϊτίδη. Δίπλα μας κρατήσαμε τον Δημήτρη Λάζο για να μας πει πώς βίωσαν τη σημερινή πεντάρα. Δημήτρη, μεγάλο αποτέλεσμα. Έπειτα από την πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, πετυχαίνεται 5 γκολ απέναντι στην Ομόνια αυτή τη φορά. Πώς το νιώσατε, πώς το είδατε σήμερα το παιχνίδι, και αν θεωρείς πως εν κατακλείδη ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, καταρχήν το αποτέλεσμα δεν λέει κάτι, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Πέραν από 3 βαθμούς δεν μας αφήνει τίποτε άλλο από αυτός ο αγώνας, όμως είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη συνολική προσπάθεια των παιδιών. Έδειξαν ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Νομίζω ότι η Νέα Σαλαμίνα ήταν η ομάδα που επικράτησε και στα 90 λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε δύο γκολ από αβίαστα λάθη της άμυνας μας, τις μοναδικές δύο ευκαιρίες που μας είχε κάνει η Ομόνια. Κρατάμε τους 3 βαθμούς, συνεχίζουμε με ταπεινότητα. Υπάρχουν ακόμα 3 αγώνες. Θέλουμε να κλειδώσουμε την 5η θέση. Είναι για θέμα γοήτρου. Ξεκίνησαν να παίζουν και αρκετοί νεαροί. Τους είδαμε σήμερα και ο Ιάσονας Πηγής. Ο Ιωάννης Οκοστής ασφαλώς ήταν βασικός. Θα αγωνιστούν και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε και τους νεαρούς μας ποδοσφαιριστές. Είμαστε χαρούμενοι που η ομάδα μας είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Κράταμε τους 3 βαθμούς, όπως έχω πει, και συνεχίζουμε σοβαρά και προσγειωμένα. Βλέπω τον Ρενάτο ήρθε, οπότε πάμε να δώσουμε τον λόγο και στους πρωταγωνιστές, Δημήτρη. Ασφαλώς πρέπει να δώσουμε τον λόγο στους πρωταγωνιστές, εξάλλου το αξίζουν, και νομίζω καθ' όλη είναι αρμόδιος να μιλήσει για αυτή γενικότερα την πορεία της ομάδας. Δεν είναι άλλος από τον Ρενάτο Μαρκάσα, τον αρχηγό της ομάδας. Λοιπόν, Ρενάτο, συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη, μεγάλο παιχνίδι και από τον Ρενάτο Μαρκάσα. Σκόραρες, γενικά έτρεξε στο σημερινό παιχνίδι και αυτό το πάθος που σε διακατέχει το είδαμε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πώς το είδες, πώς το βίωσες, γιατί σκόραρες για πρώτη φορά απέναντι στην Ομόνια σήμερα? Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Ομόνια, παρά τα προβλήματα που έχει, είναι μια μεγάλη ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Όλοι τρέξαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αξίζαμε τη νίκη. Τι σημαίνει για τον Ρενάτο Μαρκάσα να σκοράρει ένα γκολ απέναντι στην Ομόνια? Τι σημαίνει, δίνεις απαντήσεις κατά κάποιο τρόπο με αυτές τις εμφανίσεις απέναντι στην Ομόνια? Μετά από 11 χρόνια νομίζω ότι δεν έχω να δώσω απαντήσεις σε κανένας. Όλοι με ξέρουν εδώ στην Εθνική, Σαλαμίνα, όποια ομάδα, ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο Ρενάτο Μαρκάσα. Αυτός που ήμουν σήμερα θα είμαι και αύριο και για πάντα. Για έναν ποδοσφαιριστή είναι σημαντικό το χειροκρότημα. Και όταν έφυγε αλλαγή σήμερα, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και κέρδισε το σεβασμό από τους οπαδούς της Σαλαμίνας και αυτό θέλω να το κρατήσω. Και θέλω να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο, να πάμε ψηλά, να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος. Έχουμε και μια ερώτηση από το στούντιο. Ακούμε τον Γιώργο Σαββίδη και τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Ρενάτο. Καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια καταρχάς. Μια ερώτηση για τον Ρενάτο. Ευχαριστώ πολύ, κάπτεν μου. Γιατί δεν πανηγύρισε τον γκολ? Γιατί δεν πανηγύρισες, λέει ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, τον γκολ? Εγώ δεν θα αλλάξω για κανένας και πρέπει να έχω μνήμη για αυτά που έζησα εκεί στην Ομόνια και να σεβαστώ όλοι αυτοί που ακόμα με αγαπούν και να συνεχίζω το ίδιο. Άνθρωπος όπως είμαι πάντα. Λοιπόν, για να επιβεβαιώσω και κάτι που δεν έδειξε ο φακός, ο Κωνσταντίνε και Γιώργο, δεν έδειξε ο φακός όταν τελείωσε το παιχνίδι. Ο Ρενάτο πήγε κατευθείαν πάνω στον Χαραλάμπο, το Χαραλάμπους, ένα νεαρό παιδί που τώρα ξεκινά να παίρνει συμμετοχές με την Ομόνια. Και επειδή γνωρίζεις το ταλέντο κάποιων μικρών ποδοσφαιριστών, πήγες κατευθείαν στον μικρό και του είπες να συνεχίσει όπως αγωνίζεται και με το πάθος που βγάζει. Ναι, είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα, που ξεκινήσαν τώρα να παίξουν και
ειδικά στην Ομόνη είναι δύσκολο, πρέπει να είναι καλή. Και αυτός ο μικρός είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και πρέπει να σηκώσει τώρα το κεφάλι. Είναι δύσκολο να μπει μέσα στο παιχνίδι όταν είναι αυτό το σκορ, αλλά πρέπει να συνεχίζει με το ίδιο τρόπο για να παλεύει να παίξει. Αυτή είναι και η συμβουλή που δίνει στα πιο μικρά παιδιά. Σίγουρα. Χωρίς δουλειά δεν θα γίνει τίποτα. Συγχαρητήρια, Ρενάτο. Νοοτροπία αρχηγού Άρη. Και είπε κάτι για τον σεβασμό. Ναι. Ο σεβασμός κερδίζεται. Ναι. Βεβαίως. Όταν μέσα στο γήπεδο τα δίνεις όλα, βγαίνει και ο σεβασμός από την κερκίδα. Έτσι ακριβώς. Και τον αποκτάς, Γιώργο. Νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής που παίρνει και το χειροκρότημα του κόσμου, νομίζω είναι απόρρια όλων όσων δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν βλέπει μεμονωμένες περιπτώσεις παιχνιδιών, αλλά συνολικά απόδοσης παιχτών. Και νομίζω ήταν μια γεμάτη απόδοση σημερινή του Ρενάτο Μαρκάς. Βεβαίως. Και όπως και όλη τη ομάδα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Αλέξη, από το παιχνίδι γενικότερα είδαμε μια νέα Σαλαμίνα καταιγιστική. Πάρα πολλά γκολ, πολύ επιθετική. Νομίζω σχεδόν ότι. Είναι και ρεκόρ. Πιθανόν να είναι και ρεκόρ. Για το παιχνίδι μεταξύ Σαλαμίνας Ομονία. Το αποτέλεσμα. Γενικά. Είναι η πιο μεγάλη νίκη της Σαλαμίνας τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, και πιθανόν εναντίον στην Ομονία. Ή στην ιστορία της Σαλαμίνας. Παιχνίδι το οποίο, Αλέξη. Εμείς όπως το είδαμε την τηλεόραση, ό,τι σου γινότανε ήταν εύκολα γκολ, θα έλεγα. Εύκολα δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι ήταν όλα πάρα πολύ ωραία τέρματα εκτός περιοχής, με υψηλό συντελεστή δυσκολία για τους τροματοφύλακες να τα βγάλουν. Εύκολα θα συμφωνήσω ως προς το τρόπο που δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να επιτευχθούν. Ήταν όμως ένα παιχνίδι το οποίο έδειξε και το ποια ομάδα ήθελε περισσότερο αυτήν την νίκη, διότι η Ομόνια όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ για δεύτερη φορά δεν έβγαλε την αντίδραση που είχε η Νέα Σαλαμίνα όταν δέχτηκε εκείνη τα δύο πρώτα τέρματα στις πρώτες τελικές της Ομόνιας. Η αντίδραση της Νέας Σαλαμίνας στο γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ ήταν πολύ καλύτερη, πολύ πιο πιστική αν θέλεις από αυτήν της Ομόνιας όταν το σκορ έγινε 3-2. Ενδεχομένως το ότι αυτό το 3-2 ήρθε στο τέλος σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου να έπαιξε τον ρόλο του. Όμως νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Ομόνια δεν κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδο απόδοσης που είχε πριν από την ανάπαυλα και αυτό της κόστισε άλλα δύο τέρματα και ουσιαστικά την απουσία της μεγάλης φάσης για να πετύχει ένα γκολ που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά για την Ομόνια που δέχεται 5 τέρματα από την επίσκεψή της εδώ στην Λάρνακα στις 4 Δεκεμβρίου του 2017, τότε με προπονητή τον Πάμπο Χριστοδούλου, όταν στο παρακείμενο γήπεδο την ΑΕΚ Αρένα είχε συντριβεί με 5-0 από την ΑΕΚ του Ιμανώλη Διακέθ, ο οποίος μάλιστα, όπως έδειξε και η κάμερα στην αρχή της αναμέτρησης, ήταν εδώ παρόν για να κατασκοπεύσει την επόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ, τη Νέα Σαλαμίνα. Πάντως, πρέπει να πω ότι τα τρία πρώτα γκολ που δέχτηκε η Ομονία, ο Μεχίας άργησε πάρα πολύ αντιδράσει. Ήταν πάρα πολύ αργές οι αντιδράσεις του. Κοίταξε, γενικά η Νέα Σαλαμίνα ήταν ανώτερη ομάδα. Εμείς το πώς το είδαμε, τουλάχιστον από την τηλεόραση, Αλέξη, είναι ότι πήγαινε στην εστία, ήταν εύκολα γκολ. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας πιθανόν να μπορούσε. Ιδιαίτερα να τα πρώτα τρία, Κωνσταντίνο. Ναι. Αντέδρασε πολύ αργά. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το. Εντάξει, καλά σουτ, αλλά όχι τέτοια που να μην μπορείς. Ναι. Αν αντιδρούσες γρήγορα. Βεβαίως, το ένα γκολ ήταν καλύτερο από το άλλο. Mm-hmm. Ισχύει αυτό. Αλλά είναι εκεί που θέλεις και τον τερματοφύλακα, ιδιαίτερα σε τέτοια παιχνίδια, να πάρει λίγο το παιχνίδι πάνω του. Είναι γεγονός, Γιώργο και Κωνσταντίνε, ότι και τα τέρματα τα οποία πέτυχε η Ομόνια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρξαν αμυντικές αδράνειες από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Χρειάζονται ούτως ή άλλως, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, έχοντας φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, ότι αν δεν γίνουν λάθη στην άμυνα από τις τοποθετήσεις των αμυντικών μέχρι τις αντίστοιχες αντιδράσεις του τροντοφύλακα, τα τέρματα δεν έρχονται. Ναι, παρά πολύ σπάνια. Μπήκαν 5 γκολ σε 41 λεπτά και λέγαμε εδώ που κουβεντιάζαμε τελικά τι είναι, καλές επιθέσεις ή κακές άμυνες. Νομίζω συνδυασμός, ένα κράμα και των δύο ήταν. Γενικότερα η Ομόνια φέτος, Γιώργο, δείχνει αρκετές αδυναμίες αμυντικές. Η Ομόνια κάνει πάρα πολύ εύκολα το λάθος. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι πονάει ιδιαίτερα στη θέση του τερματοφύλακα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τι θα πούν και οι προπονητές τους, οποίους βεβαίως έχουμε έτοιμους. Είναι έτοιμοι στην αίθουσα τύπου, μπορούμε να περάσουμε να τους ακούσουμε. Καλησπέρα. Ήταν ένα παιχνίδι που για μας ήταν να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια παιδιά που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο διάστημα και θέλαμε να δούμε εν ώψη της καινούργιας σεζόν και εν ώψη του προγραμματισμού
Σε ποιους παίχτες μπορούμε να στηριχτούμε και γενικότερα ποιους παίχτες από το υπάρχον ρόστερ θα είναι την καινούργια σεζόν μαζί μας. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, θα έλεγα προσωπικά είδα και έβγαλα αρκετά συμπεράσματα, μην με ρωτήσετε τι, θα τα κρατήσω για μένα και θα τα μοιραστώ με τους ανθρώπους που πρέπει. Συγχαρητήρια στη Σαλαμίνα και καλή συνέχεια και καλό Πάσχα σε όλους σας. Καλησπέρα και από μένα. Τα κερδίζεις 5-2 την Ομόνια, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά δεν θα κάνουμε μεγάλη αναφορά για το παιχνίδι. Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές μου. Συνέχεια αυτής της καλής χρονιάς που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Πετύχαμε πολλά τέρματα, σήμερα κάναμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρια. Είχαμε μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο. Γιατί όποιες και αλλαγές και αν κάνει ο αντίπαλος, μπαίνει να είναι Ομόνια ποδοσφαιριστές που έχουν πλούσια CV. Δεν έχω λόγια για τους παίκτες μου. Απίστευτη δουλειά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Συγχαρητήρια. Έχουμε 2 μέρες ακόμα να κάνουμε κάποιες προπονήσεις και μετά να δώσουμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστούμε. Είμαι χαρούμενος γιατί παίξανε ακόμα περισσότεροι νεαροί σήμερα για αρκετό διάστημα και αυτό θα κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Ευχαριστούμε το λίγο κόσμο που ήρθε και σήμερα. Πιστεύω ότι τον ανταμείσαμε. Καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο και υγεία σε όλους. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου, δεν υπήρχαν ερωτήσεις, τόσο ή άλλως και η εικόνα αλλά και το αποτέλεσμα του αγώνα δεν νομίζω ότι επέτρεπαν να αφήσουν πάρα πολλά. Αν μπορούσαν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις ήταν προς τον Γιάννη Αναστασίου για το ποια ήταν τα συμπεράσματα που έβγαλε, αλλά φρόντισε ο ίδιος να κόψει νωρίς το βήχα, να το βάλω εντός εισαγωγικών, στους ενδιαφερόμενους και στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Η Ομόνια λοιπόν αντλεί συμπεράσματα για το σε ποιους παίκτες μπορεί να ποντάρει εν ώψη της νέας σεζόν, ενώ ο Σάββας Πουρσαετίδης παίρνει ακόμα περισσότερη θετική ανταπόκριση από τους νεαρούς που ρίχνει στο γήπεδο. Και η νέα Σιλεμίνα, η οποία συνεχίζει την πορεία που έχει ξεκινήσει να διαγράφει από την αρχή της περίοδου. Πάμε αμέσως να θυμηθούμε τα τέρματα τα οποία διαμόρφωσαν αυτό το 5-2. Έχουμε λοιπόν το σουτ στο δοκάρι του Ελουντού στο 42ο δευτερόλεπτο. Ένα προμήνυμα, αν θέλετε, για το τι έμελε να ακολουθήσει. Από πλάγιο αρχίζει το πρώτο τέρμα για τη νέα Σαλαμίνα. Η μπάλα θα γυρίσει. Ο Τιάγκο θα στρώσει για τον Μαργκάσεκ. Αυτός με αυτό το αριστερό σουτ θα νικήσει τον Μεχίας για να κάνει μόλις το 5ο λεπτό το 1-0 για τους Ερυθρολεύκους. Η ένδειξη σεβασμού δεν πανηγύρισε το τέρμα. Ο αρχηγός της Νέας Σαλαμίνας, είδατε και την αντίδραση από τον Σάββα Πουρσαετίδη. Ακολούθως στο 10ο λεπτό ο Κωστή θα έχει ένα πολύ καλό σουτ το οποίο θα εξουδετερώσει σε κόρνερ ο Μεχίας. Και πάλι φάση από την παλιά που έβγαλε ο Ελουντού για τον Κωστή με τη μία η εκτέλεση. Το κόρνερ θα αναλάβει ο Τιάγκο, θα πεταχτεί στο δεύτερο δοκάρι ο Γκολομπάρτ, από κοντινή απόσταση θα σημαδέψει το δοκάρι, το δεύτερο για τη Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι, στο 12ο λεπτό. Στο 18ο μπαλιά του Μανρίκε, τσάφ από τον Γκολομπάρτ, πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι έχοντας φύγει από την επιτήρηση του Κορέια ο Μαυρίας και με πλασέ εύκολα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αδύνατο να προλάβει να αποσοβήσει το μοιραίο ο Βεσελόφσκι. Στο 18ο λεπτό η Ομόνια με την πρώτη τελική της στο παιχνίδι ισοφάρισε σε 1-1. 5 λεπτά αργότερα τα πράγματα γίνανε χειρότερα για τη Σαλαμίνα. Από την παλιά του Μότα θα έρθει στην κίνηση να πιέσει αυτό το πολύ ωραίο σουτ ο Κολοβός και να διαμορφώσει το 2-1 για το Τριφύλι, το οποίο μέσα σε 5 λεπτά και με 2 τελικές έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση. Κάτι που ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δεν πτώησε ψυχολογικά την νέα Σαλαμίνα. Εδώ ο πανηγυρισμός του Δημήτρη Κολοβού. Ένα φάουλ από τον Κορέα. Η μπάλα θα πέσει στα πόδια του Φουστάρ. Ο Λοέ σε μια κέρια αμυντική παρέμβαση θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ, προτού γίνει επικίνδυνος ο Κροάτης. Γύρισμα από τον Τιάγκο. Κεφαλιά απομάκρυνσης του Λοέ. Θα κατεβάσει υπέροχα. Η Λουντού θα αποφύγει έναν αντίπαλο και με το αριστερό θα κεραυνοβολήσει τον Μεχίας. Ένα υπέροχο τέρμα από τον Καμερουνέζο για το 2-2 στο 32ο λεπτό. Ένα τέρμα για το οποίο δέχτηκε το χειροκρότημα αλλά και αυτήν την αντίδραση από τον Σάββα Πουρσαετίδη.
Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια να ανακτήσει προβάδισμα με τον Μόντες στο 38ο λεπτό. Αμαρκάριστος πήρε την κεφαλιά. Ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μόντες από το γύρισμα του Μανρίκε. Ως απομηχανής θεός θα βάλει τον μπλοκ ο Ρέινολτς κρατώντας το αποτέλεσμα στο 2-2. Και ένα λεπτό μετά από αυτήν την χαμένη ευκαιρία για την Ομόνια θα έρθει το 3-2 για τη Σαλαμίνα από το γύρισμα του Ελουντού. Στην κίνηση θα πιάσει το σούτο από Τιάγκο, θα νικήσει τον Μεχίας, ο οποίος με τα ακροδάχτυλα ακούμπησε την μπάλα, δεν κατάφερε όμως να την αποκρούσει σταθερά ή να την εξωστρακίσει μακριά από την εστία του. 3-2 λοιπόν στο 42ο λεπτό για την νέα Σαλαμίνα. Ένα τον γκολ στη σεζόν για τον Τιάγκο. Δεύτερο ημίχρονο και πάλι από πλάγιο αρχίζει το τέρμα της Νέας Σαλαμίνας. Ο Ελουντού θα βρει χώρο για την σέντρα. Θα περάσει από συμπαίκτες και αντιπάλους, θα στοθεί στον Άντερσον Κορέι, ο οποίος με αριστερό σουτ στην κλειστή γωνία του Μεχίας θα διαμορφώσει το 4-2. Όπως είπαμε, στο 52ο λεπτό και για αυτόν όπως και για τον Μαργκάσα ήταν τα πρώτα τέρματα στο τρέχον πρωτάθλημα. 4 λεπτά αργότερα. Ενώ βλέπουμε τον πανηγυρισμό από την εκτέλεση φάουλ του Τιάγκο, θα πεταχτεί ο Kingsley Onuegbu με κεφαλιά. Θα διαμορφώσει το 5-2 νικώντας τον Μεχίας, ο οποίος εδώ έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Από πολύ κοντινή απόσταση, δυνατή κεφαλιά από τον κορυφαίο σκόρερ της Νέας Σαλαμίνας στο πρωτάθλημα. Η Νέα Σαλαμίνα, η οποία συνέχισε να πιέζει. Γύρισμα εδώ από τον Ζαΐλσον. Δεν θα καταφέρει ο νεαρός οπική να στείλει την μπάλα προς την εστία. Και μια προσπάθεια εδώ από τον Κολοβό, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Βεσελόφσκι. Δεν υπήρχε κίνδυνος για τον τερματοφύλακα των Ερυθρολεύκων. Αυτά λοιπόν ήταν τα τέρματα και τα κυριότερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης, η οποία έριξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής και έδωσε στη Νέα Σαλαμίνα αυτό το συν 4 στην κούρσα για την 5η θέση έναντι της Ομόνιας. Κωνσταντίνε και Γιώργο, λόγος και πάλι σε εσάς. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε και να σε καληνυχτήσουμε, Αλέξη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς να πάμε ευθύς αμέσως, Γιώργο, να δούμε τις κάρτες της αγωνιστικής, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί. Ας δούμε τα αποτελέσματα. 7η αγωνιστική της δεύτερης φάσης, Απόλλωνας ΑΕΛ 1-1, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 1-0, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια 5-2, Ερμής Αλκή 1-2, Πάφος Δόξα 3-2 και Ένωση Νέων Παραλμίων Ανόρθωση 2-2. Στη βαθμολογία, το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση με 61 βαθμούς, ο Απόλλωνας 58 και η ΑΕΚ 55, η ΑΕΛ τέταρτη με 49 βαθμούς, Νέα Σαλαμίνα στην πέμπτη θέση 40 και η Ομόνια στην έκτη θέση με 36, 7η Ανόρθωση με 40, η Πάφος 34 και έχουμε Δόξα και Αλκή Ορόκλινη στους 29 βαθμούς, η Ένωση Νέων Παραλληνίου πρώτη-τελευταία με 26 και ο Ερμής Ουραγός πλέον στη δεύτερη κατηγορία με 13. Έχουμε το πρόγραμμα, επόμενη αγωνιστική ΑΕΚ Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ Ομόνια, ΑΠΟΕΛ Απόλλωνας βεβαίως το παιχνίδι της αγωνιστικής, Ένωση Νέων Παραλληνίου Ερμής, Ανόρθωση Πάφος, Δόξα Αλκή. Και στο πίνακα των σκόρερ, ο Τρισκόφσκι πρωτοπορεί με 15, ο Νέμετς 14, Μωράης Σαντίκ με 12, Περέιρα με 11 και Ζελάγια, Χουράδο και Kingsley με το σημερινό του γκολ στα 10 τέρματα. Γιώργο, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Πλέον περιμένουμε, αναμένουμε πάρα πολλά να γίνουν ιδιαίτερα επόμενη αγωνιστική. Ουσιαστικά μείωσε ο Απόλλωνας από τους 4 στους 3. Θεωρώ ότι το επόμενο παιχνίδι μετά το Πάσχα από ΕΛ Απόλλων θα καθορίσει πάρα πολύ όσον αφορά την κορυφή. Μπορεί με τα αποτελέσματα να νοηθεί ένα φανταστικό σενάριο και η ΑΕΚ. Φανταστικό. Αλλά αν κερδίσει ο Απόλλωνας πλέον, δεν ξέρεις με την πίεση και με το πώς παρουσιάζονται οι ομάδες γενικά τι θα συμβεί. Στο Β' Group έχουμε και εδώ τον πρόεδρο της Αλκής, θα μιλήσω μαζί του. Θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Και ίσως το καθοριστικό παιχνίδι να είναι, ίσως λέω, μπορεί και να μην είναι, Παραλίμνη Αλκή. Ίσως. Βεβαίως. Θα δούμε. Ωραία. Να δούμε με τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Για το διαγωνισμό μας, που είναι σε εξέλιξη για την επόμενη αγωνιστική, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και θα εξηγήσουμε το γιατί, θα είναι ο τελευταίος διαγωνισμός στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν
όσοι θέλουν να διεκδικήσουν το πολύ μεγάλο δώρο για τα προνομιακά εισιτήρια γηπέδου μεταξύ δηλαδή την Καβαγκέτα. Είναι η τελευταία εβδομάδα που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει. Τελευταίες δύο εβδομάδες. Τελευταίες δύο εβδομάδες. Ναι, υπάρχει η διακοπή. Ο διαγωνισμός λοιπόν αυτός που τρέχει είναι ευκαιρία για όσους δεν έχουν συμμετάσχει ακόμη, έστω μια φορά. Είναι ευκαιρία να συμμετάσχουν για να μπουν στη μεγάλη κλήρωση που αφορά τα προνομιακά εισιτήρια γηπέδου και ταξιδιωτικά παγκέτα και πολλά άλλα τέλος πάντων προσφέρουμε για δύο άτομα ανατελικό. Για τελικό Champions League και τελικό Europa League. Μάλιστα. Ο διαγωνισμός λοιπόν ξεκίνησε να μετράει από σήμερα και θα διαρκέσει δύο περιπτωμάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαΐου και στις 6 Μαΐου, μέρα Δευτέρα δηλαδή, θα έχουμε την μεγάλη κλήρωση, επαναλαμβάνω, για τα δύο ξεχωριστά αυτά δώρα. Θυμίζω στα γρήγορα πώς γίνεται ο διαγωνισμός. Η διαδικασία είναι η εξής. Στο sita.com.cy/football/quiz, τη βλέπουμε τη διεύθυνση, περνά και συχνά πυκνά από κάτω. Μπαίνουμε στη σελίδα αυτή, πρόβλεψε και κέρδισε, πατάμε το λάβε μέρος. Θα βάλω σε όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής εγώ την ισοπαλία για να κάνουμε έτσι ένα δείγμα. Αφού περάσουμε τα παιχνίδια του πρώτου γκρουπ, πάμε σε αυτά του δεύτερου. Σε όλα λοιπόν τα μάτς ισοπαλία, καταλήγουμε σε αυτή την οθόνη, όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αποδοχή των όρων. Λοιπόν, θυμίζουμε πως κάθε εβδομάδα στο διαγωνισμό αυτό κληρώνουμε ή δίνουμε, ανάλογα των αποτελεσμάτων, μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ. Και να το πούμε άλλη μια φορά, ότι όσοι συμμετείχαν έστω μια φορά και είναι συνδρομητές του Super Pack της Citavision, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην κλήρωση, μπαίνουν αυτόματα δηλαδή, στην κλήρωση για τα πολύ μεγάλα δώρα που αναφέραμε νωρίτερα. Τελικός Champions League, τελικός Europa League, πακέτα και για το αεροδρόμιο, δηλαδή ταξιδιωτικά, αλλά και για το γήπεδο με προνομιακές θέσεις. Για δύο άτομα ανακλήρωση, παραλαμβάνουμε τελευταία ευκαιρία αυτές τις δύο εβδομάδες να συμμετάσχει κάποιος. Δώρο με απίστευτες εμπειρίες. Φοβερές, όπως και να το κάνουμε. Ωραίος προορισμός. Ο τελικός του Champions League είναι στη Μαδρίτη. Μαδρίτη, αλλά και απίστευτες εμπειρίες που θα... Κάτι το, κάτι το οποίο πολύ δύσκολα θα ζήσει κάποιος. Λοιπόν, περνάω και γρήγορα στα social media μας. Ξεκινώντας με την ενημέρωση που είχαμε από την Ομόνια λίγες ώρες πριν τη Σέντρα ότι ο Πρέτσε δεν συνεχίζει στην ομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχε option από την Ομόνια για να ανανεώσει την νέα σεζόν. Δεν θα το εξασκήσουν. Δεν είχε δηλαδή συμβόλαιο και θα επιβαρυνθεί η Ομόνια. Και περνάω βεβαίως και στα γεγονότα στην Ελλάδα χθες. Στα αθλητικά γεγονότα με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το οποίο πρέπει να συγχαρούμε κι εμείς. Είχα την ευκαιρία να δω ότι η φιέστα ήταν εξωπραγματική. Η φιέστα του ΠΑΟΚ ήταν όπως άρμοζε μετά από τόσα χρόνια επιθυμία στο να. Εν τω μεταξύ έγινε και προφιέστα την προηγούμενη ημέρα, το προηγούμενο βράδυ. Ακριβώς. Λοιπόν, όπως εδώ σχολιάζει, αυτές τις μέρες επιτρέπεται και το χρώμα στο Instagram, βάζοντας μια πολύ ωραία φωτογραφία της Τούμπας. Είναι μαυρόασπρες οι φωτογραφίες που βάζει συνήθως ο ΠΑΟΚ λόγω του χρώματος στο Instagram, γι' αυτό σχολιάζει το χρώμα. Και εδώ ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ιβάν Σαββίδης, με το τρόπαιο αγκαλιά. Και μιας και μιλάμε για Σαββίδη και μιλάμε και για Τούμπα, να περάσουμε στον προηγούμενο Σαββίδη που κατακτήσε πρωτάθλημα στην Τούμπα. Μάλιστα. Νομίζω γνωρίζετε τον κύριο. Άρα δύο Σαββίδιες και πήρε πρωτάθλημα στην Τούμπα, λοιπόν. Έχουμε μια σχέση, ρε φίλε, μαζί με αυτόν τον κύριο. Όχι, απλώς είπαμε να δούμε το συνεπώνυμο και το θέμα Τούμπα. Και έτσι και μιλάμε και για παλιές δόξες και παλιές στιγμές, βρήκα και μια δική σου. Λοιπόν, 20 χρόνια και μια μέρα πριν, Κυριακή των Βαΐων 1999, που έκανε το ντεμπούτο σου. 20 χρόνια πριν. Θυμάσαι, θέλω να σχολιάσεις κάτι περισσότερο. Αξέχαστη στιγμή, νεαρός, 17χρονος, μαθητής, ντεμπούτο στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει. Λοιπόν, και θυμίζω στα γρήγορα τα social media, ώρα για μπάλα, το περνά και συχνά πυκνά από κάτω, θέλουν κάτι να μας ρωτήσουν, κάτι να μας στείλουν. Το μπάλα θυμίζω είναι με B, όχι με P. Το hashtag της εκπομπής για ερωτήσεις, απορίες, κάτι να σχολιάσουμε. Και να καλέσουμε βεβαίως τον κόσμο να στείλουν ερωτήσεις και προς τον πρόεδρο της Αλκίο Ρόκλινς. Θα τον έχουμε μαζί μας το επόμενη μισή ώρα, 40 λεπτά, άρα να μας στείλουν αρκετές ερωτήσεις. Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, πάμε να αποδεχτούμε τον πρόεδρο. Είναι εδώ μαζί μας από την αρχή της εκπομπής. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Παρακαλώ. Καταρχάς να πούμε ότι πρέπει να μας βρίσκει αρκετά χαρούμενους η Δευτέρα μετά από το Σαββατοκυριακό, τεράστια νίκη. Εντάξει, η χαρά είναι σχετική, διότι και η Δόξα και το Παραλίμνη θα παίξουν το ίδιο παιχνίδι. Και από ό,τι φαίνεται ότι το πιο πιθανό να το κερδίσουν και οι δύο. Ήταν γλυκιά η νίκη όμως έτσι. Ναι, ήταν όπως ήρθε, ναι. Ναι. Πήγατε στα ποδητήρια με τους ποδοσφαιριστές. Δεν πάω στα ποδητήρια, πιστεύω. Ναι. Πρέπει να πήγα τα τελευταία 5 χρόνια, ίσως πήγα 6-7 φορές. Γιατί, πρόεδρε? Είναι αυτό που... Δεν συνηθίζω να πηγαίνω στα ποδητήρια εγώ. Προτιμάς να έχεις έτσι μια στάση από έξω, δεν υπάρχει τελείωσε το παιχνίδι
και έφυγε από το γήπεδο, πήγα σπίτι, ήμουν πολύ χαρούμενος. Τελικά η συνήθεια είναι μεγάλη δύναμη. Συνηθίζεις να πηγαίνετε, δεν πάτε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δεν είναι. Δεν πάω στα αποδητήρια. Από συνήθεια. Ναι, από συνήθεια. Θα ήταν αποτυχία, Πρόεδρε, αν δεν κερδίζε η Αλκή το παιχνίδι. Νομίζω ίσως να ήταν το πρώτο βήμα για διαβάθμιση. Και θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο Γιώργος πριν, είναι ότι το πιο πιθανό θα παιχτεί στο παραλίμνη η κατηγορία. Άρα θεωρείς ότι εκεί είναι το παιχνίδι το οποίο... Ναι, διότι... Αν κερδίσετε και οι δύο, πάλι υπάρχει. Ναι, διότι σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί η Ένωση. Ναι. Και ο βαθμός που πήρε η Ένωση εχθές ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Πάντως μας έκανε εντύπωση με το πέρας του αγώνα. Κάνατε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Λεβέντες, κερδίσατε την νίκη, αλλά αφήσατε έτσι μια αιχμή στους οπαδούς. Υπήρχε κάτι στο γήπεδο? Εντάξει, όπως όλοι οι οπαδοί, έτσι και οι οπαδοί της Αλκής έχουν. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, κινδυνεύει η ομάδα, η ομάδα ισοφαρίστηκε. Εμένα με ενοχλεί ένα πράγμα. Να βρίζει κάποιος τον παίχτη του ή τον προπονητή του. Με στεναχωρεί. Ήταν εσκεμμένο, Πρόεδρε. Δεν λέω ότι ήταν εσκεμμένο. Εντάξει, βγαίνει από κάποιους, ξέρω εγώ, αλλά αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί. Είναι η κουλτούρα μας. Θέλουμε ακόμα να φάμε λίγα ψωμιά. Δηλαδή, δέχομαι κάποιος να πει κάτι στον αγώνα, να βγει λίγο εκτός, ξέρω εγώ. Αλλά όταν βρίζει το δικό του παίχτη ή το δικό του προπονητή, αυτό με στεναχωρεί. Πάμε να δούμε. Και γι' αυτό ήθελα να βγάλω και κάτι. Να θυμηθούν κάποιοι ότι πέντε χρόνια ήταν πέντε χρόνια μεγάλες επιτυχίες με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Το έχουμε αυτό το post που έχετε βάλει. Ναι. Θα το δείξουμε μετά ακριβώς από τα στιγμιότυπα. Να περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Τεράστια νίκη για την ομάδα της Αλκής Ορόκλινης στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Να το δούμε και επιστρέφουμε. Ζωρίστηκε η Αλκή, όμως πήρε το ζητούμενο κόντρα στον Ερμή. Η Αθάνατη κέρδισε με 2-1 τους Στεροπόδαρους, τον Ήπαπας αμόχωστος επιστροφή, και επέστρεψε έτσι στις νίκες, αλλά και διατήρησε τη διαφορά των τριών βαθμών από την πρώτη τελευταία θέση. Λιγοστές η φάση στο πρώτο μέρος, με τον Ερμή να ξεκινάει καλύτερα και την Αλκή να ισορροπεί στη συνέχεια και να έχει και την καλύτερη φάση του ημιχρόνου στο 28 λεπτό. Ο Τρυμπό αρχικά βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Σταυρινός Κωνσταντίνο ανάγκασε το Φιρινίδη σε εντυπωσιακή απόκρουση. Λίγα λεπτά μετά είχαμε την αποβολή του Πούνα για τους γηπεδούχους με δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από φάουλ στον Ιβάν Κάρλος. Η Αλκή πήγε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να προηγηθεί στο 53 μετά από ωραίο τελείωμα του Κωνσταντίνου. Ο Ακώστα πάρα πολύ ωραία θα βρει τον Στάροκιν. Το γύρισμα, ο Κωνσταντίνου 1-0 η Αλκή. Σταυρινός Κωνσταντίνου στο 53ο λεπτό και δείτε πώς πανηγυρίζει. Ο Ερμής κατάφερε να ισοφαρίσει μετά από μια φάση διαρκείας και πολλαπλές αποκρούσεις του Πάρτο. Δεύτερη αποκρούση στην προσπάθεια από τον Κατσατίν, Ντεβέσα, τρίτη αποκρούση από τον Πάρτο. Το σούτ από τον Ντεβέσα, ο Κατσατίν στην συνέχεια. Ο Φυλαχτού θα κάνει το σούτ, θα ισοφαρίσει ο Ερμής. Την τέταρτη φορά δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Πάρτο. Η Αλκή προσπάθησε στη συνέχεια για το δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχε μετά από πολύ καλή κεφαλιά του Τραϊτσεύσκη. Χτελεί ο Γκαντάτσα, έγινε η κεφαλιά, γκολ! 2-1 το γυρίζει η Αλκή. Ο Τραϊτσεύσκη νομίζω είναι ο σκόρερ. Στο 86ο λεπτό έχει βγάλει και τη φανέλα και πανηγυρίζει. Λύτρωση λοιπόν για την Αλκή. Ο εκ των πρωταγωνιστών της Αλκής, Σταυρινός Κωνσταντίνου, δήλωσε στην κάμερα της Ita Vision πως τον γκολ του χρειαζόταν κότσια. Ήταν ένα κρίσιμο γκολ σε παιχνίδι που χρειαζόταν κότσα και πολύ πίστη για να καταφέρει να σκοράζει έτσι γκολ. Πιστεύω ότι τον γκολ δεν μετράει φυσικά, αν το έβαλα εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, σημασία έχει η νίκη. Το σκορ αδικεί την ομάδα του, δήλωσε από τη μεριά του ο Δημήτρης Δασκαλάκης. Πρόεδρε, ξεκινήσουμε λίγο από το post που έβαλατε. Έτσι, πέντε χρόνια μια πορεία που ξεκίνησε από δημιουργία καινούργια ομάδα, τέταρτη κατηγορία, τρίτη, δεύτερη και τώρα στην πρώτη κατηγορία. Μπορούμε να μας εξηγήσετε λίγο αυτό το ταξίδι που έγινε αυτά τα πέντε χρόνια? Εντάξει, είναι ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, να δημιουργείται το νέο σωματείο, ας πούμε, οι οποίοι να γράφονται τα 420 μέλη της Αλκής στην επαύριο στην Αλκήν Ορόκλινη μέλη. Να μεταφέρονται. Να μεταφέρονται, να ψηφίζουν αλλαγή ονόματος. Και στην πρώτη αγωνιστική να κόβεις 1176 εισιτήρια μέσα στο κοινοτικό της Ορόκλινης. Τι όνομα ήταν πριν, Ομόνια... Ομόνια Ορόκλινη. Μάλιστα. Το οποίο ήταν κάτι φανταστικό. Χάσαμε τον αγώνα αυτό.
Έμεινε στην ιστορία. Ναι, χάσαμε τον αγώνα και λέω κάτι κάναμε λάθος. Δηλαδή, εντάξει, είναι η απειρία, κάτι κάναμε λάθος. Τέλος πάντων, στο τέλος κερδίσαμε νομίζω το πρωτάθλημα με 8-10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Αλλά πάλι ήταν μια. Οι εμπειρίες της τέταρτης και τρίτης κατηγορίας είναι φανταστικές. Με ποια έννοια το λέτε? Είναι πιο αγνών το ποδοσφαίρο. Υπάρχει το κυπριακό στοιχείο κατά 80%. Ναι, σωστό αυτό. Και αντιλαμβάνεστε ότι το κυπριακό στοιχείο έχει πολύ παραπάνω πάθος. Βέβαια. Το άλλο είναι ότι οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών έρχονται στο γήπεδο. Δηλαδή σου θυμίζει. Εμένα ο πρώτος αγώνας μου θύμισε Παγιό Γασιζή. Παλιές αναμνήσεις. Ναι, όταν πηγαίναμε στο Παγιό Γασιζή, παίζαν ο Βιολάρης, ο Σαΐτης. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, πρόεδρε, έγινε όλη αυτή η νεοσύστατη ομάδα με στόχο τα επόμενα 3 χρόνια να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία. Το βλέπατε, ήταν το όραμα σας. Εντάξει, ο στόχος ήταν να βρεθούμε στη δεύτερη κατηγορία εντάχει. Και αυτό που έλεγα είναι ότι η δεύτερη κατηγορία δεν μας είναι ξένη, είναι κάτι το οποίο είμαστε συνηθισμένοι και μας ικανοποιούσε η δεύτερη κατηγορία. Βλέπουμε βεβαίως και κάποιες φωτογραφίες. Όμως κάναμε μια φοβερή πορεία στη δεύτερη κατηγορία. Είχε στήσει μια πολύ καλή ομάδα ο Δαμιανού, η οποία δεν είχαμε αντίσταση σχεδόν καθόλου. Πώς και έφυγε δηλαδή, πήγε η ομάδα μόνη της. Ναι, ναι. Καλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Φαίνεται ότι από τα λεγόμενα σας δεν ήθελατε έτσι να πάτε να πεταχτείτε αμέσως στην πρώτη κατηγορία. Είναι λόγω budget. Πώς είναι το budget? Εντάξει, το budget φέτος, όλο το budget είναι 780.000, όλα. Όλα. Ναι. Τα οποία είναι... Τα πάντα. Έχει και λεωφορεία. Έχετε το πιο χαμηλό budget, δηλαδή, της πρώτης. Νομίζω ότι θα το έχουμε, ναι. Ήταν ένας αγώνας που παίζαμε και μου είπε κάποιος αντίπαλος πρόεδρος πόσα παίρνουν αυτοί που παίζουν σήμερα. Και ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα. Μιλούμε για ομάδα της πρώτης εξάδας. Του λέω 28.000. Μου λέει αυτός εκεί παίρνει 35. Άρα θέλει μια ολόκληρη πολιτική από εσάς για να είναι σταθερή η ομάδα όσον αφορά τα οικονομικά να μπορεί να επιβιώσει. Εντάξει. Γενικά εγώ λειτουργώ σαν. Αυτά έχουμε να παίρνουμε, αυτά θα ξοδέψουμε. Να βγούμε λίγο εκτός, όμως όχι ακραία πράγματα, διότι θα πάμε πίσω στο παρελθόν. Τι εννοείται να βγούμε λίγο εκτός? Εντάξει, να βγει δηλαδή ένα budget 10% εκτός. Αν μπορεί να το καλύψει, μπορεί να βρει πόρου. Ναι, κατάλαβα. Όμως το να μπορεί να αντλήσει, ξέρω εγώ, 750.000 και να πάει ανάμιση, θα καταστραφεί το σωματείο, όχι η ομάδα. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγετε? Όχι, όχι. Πόσο εύκολο είναι, πρόεδρε, μια ομάδα σαν την Αλκίο Ροκλίνης να είναι εκεί στην πρώτη κατηγορία, δεύτερη, δηλαδή για εσάς, πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, κάποια βράδια μπορεί να ξυπνήσω στις 2 το πρωί και να μην κοιμάμαι λόγω του ότι πρέπει να βρω κάποια λεφτά σε λίγες μέρες. Μου δίνετε μπάσα τώρα. Μεγάλη μπάσα. Είναι βραχνά στο οικονομικό για αρκετές ομάδες, κακά τα ψέματα. Τι πρωτάθλημα, έτσι κατά την άποψή σας, είσαστε παράγοντας. Είσαστε, ζείτε το ποδόσφαιρο των Κυπριακών εδώ και κάποια χρόνια. Ποια είναι αυτό? Το μοντέλο που θα είναι πραγματικά βιώσιμο και οι ομάδες θα είναι οικονομικά υγιείς και να υπάρχει μια σταθερότητα στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι η φιλοσοφία. Ήτι. Εάν αρχίζουμε και βλέπουμε το πρωτάθλημα σαν προϊόν και όχι την ομάδα μας και ξαφνικά βλέπουμε ότι ο πιο μεγάλος παράγοντας οικονομικού είναι τα τηλεοπτικά. Ναι. Εάν παράδειγμα επιβάλλεται να γίνει ένα πιο σωστός ισομερισμός των τηλεοπτικών. Να κατανεμηθούν διαφορετικά. Ναι. Σωστά. Δηλαδή, ναι. Η Αλκή φέτος είχε πάρει τηλεοπτικά 250.000. Το έναν τρίτο. Το έναν τρίτο, ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, τι πήραν οι ομάδες της πρώτης τετράδας? Και τότε πρέπει να φτιάξει ομάδα, να ανταγωνιστεί, να. Είναι πολύ δύσκολο. Εννοείται να έχει ισορροπία μέσα στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Στο Premier League τι συμβαίνει? Ναι. Εντάξει, είναι πιο μεγάλο το μέγεθος. Βεβαίως είναι πιο μεγάλο το μέγεθος. Όμως υπάρχει
μια δικαιότερη κατανομή, γιατί θέλουν να φτιάξουν σωστό πρωταθλήμα. Απλά στο Premier League κάνει την κατανομή, είναι η ίδια η Λίγα. Διαπραγματεύονται, ειδικά οι μεγάλες ομάδες εδώ στην Κύπρο, διαπραγματεύονται οι ίδιες τα συμβόλαιά τους. Όμως, εάν θέλουμε να φτιάξουμε σωστό πρωτάθλημα, που ο τελευταίος να παίζει με τον πρώτο και να γίνεται ντέρπι, εντάξει, έγινε φέτος. Αλλά, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και να παίζεται, τότε θέλουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι στα οικονομικά. Έχετε υπόψη σας κάτι? Έχετε υπόψη, μιλήσατε, ανταλλάξατε απόψεις, υπάρχει έτσι μια πρόταση, είναι κάτι που έστω και στο μυαλό? Είναι κάτι που λέω χρόνια εδώ τώρα, ίσως έχω γίνει και γραφικός, ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτή η κατανομή των τηλεοπτικών. Διότι αν δεν υπάρχουν και 3-4 μικρές ομάδες, δεν θα γίνεται πρωτάθλημα. Πάντως όμως, Πρόεδρε, σας ακούσαμε, είσαστε υπέρμαχος της ιδέας των 12 ομάδων, των λίγων ομάδων. Αφού είναι επιτυχημένο αυτό το μοντέλο. Παίζουμε τώρα 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Μαθηματικά μπορεί να πάει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως. Είναι αλήθεια αυτό. Και μπορεί να πάει η Δόξα διαβάθμιση, που αν το έλεγε κάποιος τον Οκτώβριο ότι η Δόξα να πάει διαβάθμιση, θα γελούσα. Σωστό. Μετά αυτή την αρχική πορεία που έκανε. Άρα νομίζω ότι πέτυχε το πρωτάθλημα των 12 ομάδων. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να γίνει το ίδιο μοντέλο και στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία. Αλλάζει για να μπει στον DNA. Με πιο λίγες ομάδες ή με τις 12. Με 12. Με 12. Εντάξει, αυτό που εισηγήθηκε η ΚΟΠ, νομίζω είναι καλό το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ενδιαφέρον. Θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο ανταγωνιστικό. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Ένωση Νέων Παραλυμνίων Ανόρθωση, όπου δεν κατάφερε στο τέλος η Ένωση Νέων Παραλυμνίου να πάρει την νίκη. Καλώς. Πολύ σημαντικός ο πόντος της Ένωσης και θα αποδειχθεί στο τέλος. Ναι. Πάμε να το δούμε το ρεπορτάζ. Άλλους 2 βαθμούς έχασε το Παραλίμνη στην έδρα του, αφού έμεινε στην ισοπαλία 2-2 με την Ανόρθωση και μέχρι το 85ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά δεν άντεξε. Ισοφαρίστηκε από το Ράγιος και έκανε τη ζωή της σαφώς δυσκολότερη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η Ανόρθωση από την άλλη έπαιξε για την αξιοπρέπειά της, έστω και στο παραπέντε πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Αν και το κίνητρο το είχε η Ένωση, ήταν η Ανόρθωση που κατάφερε να ανοίξει το σκορ με ωραίο σουτ του Ράγιος. Περιοχή, το πλασέ, γκολ! 0-1 η Ανόρθωση με τον Ρούμπεν Ράγιος. Έχασε τις μεγάλες ευκαιρίες μέσα στο προηγούμενο λεπτό η Ένωση και ο Ρούμπεν Ράγιος στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ για την ομάδα της αμοχώς του. Στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Πίτας που με σούτ ισοφάρισε και αφού ο Δημητρίου έκανε μεγάλο λάθος. Ο Κοφή θα χάσει όμως. Ο Πίτας στο σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ο Πίτας και πάλι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πέτυχε δεύτερο γκολ για την Ένωση που πήρε προβάδισμα. Πάλι για τον Πίτα, θα κατεβάσει αυτός πολύ όμορφα την μπάλα. Ευκαιρία, το πλασέ, απόκρουση από τον Δημητρίου και γκολ στην συνέχεια από τον Πίτα. Ένα λάθος όμως του Αγγελί έδωσε την ευκαιρία στον Μικελ Τάτζε να κάνει τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάριο ο Ράγιος με πλασέ να διαμορφώσει το τελικό 2-2. Κρατά την κατοχή ο Μιχάλης ο Ιωάννου για τον Μικελ Τάτζε. Το γύρισμα, ευκαιρία, ο Ράγιος γκολ! 2-2 η Ανόρθωση! Ο Κάριτ Φέλκ μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε την πίστη του πως η Ένωση θα παραμείνει στην κατηγορία. Πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε να παραμείνουμε και οι ποδοσφαιριστές είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε στο τέλος να επιτύχουμε. Ο Γιούργεν Στρέπελ παραδέχθηκε πως οι παίκτες του παίζουν μόνο για τη δική τους ομάδα. Κάθε εβδομάδα είναι ίδια. Με την λογική ότι παίζουμε με όσους επιθυμούν να παίξουν και δίνουν το καλύτερο σε αυτό μέσα από τις προπονήσεις. Και σήμερα παίξαν αρκετοί σε νεαρή ηλικία ποδοσφαιριστές. Έκαναν και κάποια λάθη, είναι μέρος του παιχνιδιού. Γι' αυτό άλλωστε δεχτήκαμε και 2 γκολ τα οποία τους τα δώσαμε. Παλέψαμε όμως, πήραμε ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα που είχαν οι 2 ομάδες. Είναι θετικό να αγωνίζονται νεαροί ποδοσφαιριστές που είναι το μέλλον της ομάδας. Αυτά από το παιχνίδι. Μιας και βλέπουμε δηλώσεις προπονητών, να σταθούμε έτσι στο κεφάλαιο του Κώστα Σακά. Υπάρχει στήριξη από τη διοίκηση στο πρόσωπο του προπονητή? Νομίζω αυτό είναι αποδεδειγμένο. Να σας θυμίσω τα τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, όταν δεν υπήρχε ατζέντης που δεν μου έστειλε εισηγήσεις για προπονητή. Εμείς το στηρίξαμε, νομίζω μας βγήκε. Γενικά είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Και με το Σάββα Δαμιανού. Και με το Σάββα Δαμιανού. Και γενικά δεν αλλάζουμε εύκολα προπονητή εμείς. Ο Σάββας πώς και έφυγε, ενώ είχε κάνει καλή πορεία στην Αλκή. Εντάξει. Βασικά νιώθω ότι ήταν επιλογή δική του. Θέλει πιο ψηλό μπάτζετ.
Μειώσαμε το budget από την χρονιά εκείνη. Ίσως, εντάξει, το, ίσως ήταν το φόβιζε το πιο μικρό budget. Το άλλο είναι ότι εντάξει, κάνεις μια πορεία τρίτη κατηγορία, παίρνει δεύτερη κατηγορία, μένεις στην πρώτη κατηγορία. Κάνεις και μια στην πρώτη κατηγορία. Ναι, λες, τα έκανα όλα. Maybe it's time to go. Ναι. Και είναι το δύσκολο σημείο. Εντάξει, διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις και με τον Σάββα και με τον το Λούιν, τον Στεφανή. Είναι ομοσπονδιακός προμονητής βεβαίως τώρα. Νεαροί ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε ο Ματίας κάνει εξαιρετική βεβαίως χρονιά. Είδαμε τον Σταυρινό προχθές, τον Κωνσταντίνο να σκοράρει. Υπάρχει έτσι πλάνο επένδυσης από πλευράς σας για τους νεαρούς. Αυτό το μοντέλο θα συνεχιστεί. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι όταν ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Είναι και μονόδρομος, πρόεδρε. Δεν θα έλεγα είναι. Υπάρχουν και φτηνοί ξένοι, δεν είναι μόνο. Όμως πιστεύω ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, όταν του δοθεί ευκαιρία, μπορεί να φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα. Και γιατί όχι στα επίπεδα των ξένων ποδοσφαιριστών, όμως έχει άλλο πάθος. Δεν καταλαβαίνει τον αγώνα. Και μπορείς να του μιλήσεις με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Ναι. Επενδύει στις ακαδημίες η Αλκή. Υπάρχει πλάνο ακαδημιών. Εντάξει, υπάρχει πλάνο ακαδημιών. Πήραμε το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας στα U19. Συγχαρητήρια, ναι. Νομίζω έχουμε και την βράβευση, αν δεν κάνω λάθος, να δείξουμε. Ήρθε και ο κ. Αθούλης Μιλωνάς. Ναι, υπάρχει πλάνο. Θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί φέτος στις ακαδημίες και πιστεύουμε ότι θα πάμε εκεί που πρέπει. Γενικότερα, πρόεδρε, το πρωτάθλημα φέτος πώς το βρίσκεται, δηλαδή είναι πρωτάθλημα το οποίο έχει ανταγωνισμό και πάνω και κάτω. Θεωρείτε ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να συνεχιστεί με σίγουρα. Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι είναι πετυχημένο μοντέλο. Αν δούμε πόσους βαθμούς έχουν πάρει οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ από τον πρώτο γκρουπ, νομίζω ίσως είναι ρεκόρ φέτος. Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό. Δηλαδή, ναι. Η Πάφος έκανε τρομερά πράγματα με τον πρώτο γκρουπ. Η Ανόρθωση δεν μας κέρδισε φέτος στο κανονική διάρκεια. Πήραμε το βαθμό από το ΑΠΟΕΛ μέσα στη Λευκοσία. Νομίζω ήταν καλό πρωτάθλημα φέτος. Κιδόξα πήρε. Κιδόξα πήρε. Κέρδισε 5-2. Ναι. Οι μικρές, γενικά οι μικρές ομάδες αφαίρεσαν βαθμούς. Ναι, αφαίρεσαν βαθμούς. Πριν λίγες μέρες γιορτάσατε 71 χρόνια. Ποιο είναι το όραμα για τα επόμενα χρόνια για την ομάδα σας? Εντάξει, πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να μείνουμε φέτος, θα επέλθει μια σταθερότητα και η επόμενη κίνηση είναι αθλητικό κέντρο. Αθλητικό κέντρο. Τι εννοείται αν καταφέρουμε θα επέλθει μια σταθερότητα? Τι εννοείται σταθερότητα? Εντάξει, πώς την εννοείται? Πρώτα-πρώτα τα τηλεοπτικά αλλάζουν. Δηλαδή, αν πάει, δηλαδή θα ξεφύγετε από τη σταθερότητα. Πώς το εννοείται? Μιλώ σταθερότητα στην πρώτη κατηγορία. Όχι σαν σωματείο, σαν ομάδα. Διότι αλλάζουν τα νούμερα των τηλεοπτικών. Όταν κάνεις κάποια χρόνια στην πρώτη κατηγορία, αλλάζουν το συμβόλαιο. Επίσης έρχεται και μια εμπειρία. Σωστό. Πώς να διαχειρίζεσαι. Διότι εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θέλει πολιτική. Τα κόμματα δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Αλλά θέλει πολιτική το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι μια μικρή κοινωνία. Με ποια έννοια? Πώς το ερμηνεύετε όταν λέτε? Οι σχέσεις, το πώς διαχειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις, το image που παίρνει μια ομάδα. Νομίζω πάμε καλά σε αυτόν τον τομέα. Βάλατε ένα πλάνο στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθηθεί? Ή είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, είναι... βάλαμε πλάνο σαν σωματείο, όχι σαν ομάδα. Και το σωματείο πρέπει να βρεθεί με αθλητικό κέντρο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί το λέτε αυτό? Το τονίσατε τρεις φορές το αθλητικό κέντρο. Διότι με ποια έννοια το λέτε? Εγκαταστάσεις... Αν δεν έχεις εγκαταστάσεις δικές σου για προπόνηση, οι οποίες να μπορούν να κάνουν οι ακαδημίες σου, η πρώτη ομάδα, ξέρω εγώ, νομίζω ότι... Είσαι σαν τον Ζητιάνο, ε? Ακριβώς. Πάντως θα σας ρωτήσω για τους υπόλοιπες ομάδες που ανταγωνίζεστε, το ποιος θα μείνει ή όχι. Να δούμε και το ρεπορτάζ από Πάφος Δόξα, όπου η ομάδα της Πάφου πλέον έχει ξεφύγει βαθμολογικά από τις υπόλοιπες. Να το δούμε και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Σπουδαίο παιχνίδι στο Στέγιο Κυριακίδης το Σάββατο, με την Πάφο να πανηγυρίζει σημαντική νίκη με 3-2 επί της Δόξας. Πολύ ωραία γκολ, εναλλαγή στο σκορ και θέαμα συνέθεσαν το σκηνικό της αναμέτρησης στην Πάφο. Η Δόξα ευνηδίασε τους γηπεδούχους και κατάφερε να ανοίξει το σκορ με πολύ ωραίο γκολ του Παπαφώτη. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα πέρασε, απομακρύνθηκε. Παπαφώτη στο σουτ, καλό γκολ! Φοβερό γκολ από τον Βασίλη Παπαφώτη!
Η Πάφος απάντησε άμεσα, αφού στο επόμενο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Κούλτς, με τον Βέλγο να υπογράφει την ανατροπή στο 28. Σήκωσε την μπάλα ψάχνοντας το Ράσιτς, μπάλα που πέρασε, η ευκαιρία 2-1. 2-1 η Πάφος με τον Τζέλικο Κόπιτς να πανηγυρίζει. Η Δόξα είχε στη συνέχεια δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Μητρέα, πρωτού φέρει το μάτς εκ νέου στα ίσα και πάλι με ωραίο γκολ, αυτή τη φορά με τον Μπόλεβιτς στο 65. Μπόλεβιτς από πολύ μακριά, το σουτ γκολ! Πόπο, την γκολάρα ήταν αυτή από τον Μπόλεβιτς! Τα πανηγύρια για την ισοφάριση κράτησε για ένα περίπου δεκάλεπτο, αφού ο Νέμετς πέτυχε στο 76 το νικητήριο γκολ μετά από μπέρδεμα στην περιοχή του Κρέμσολ. Προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει ο Καρό, άνοιξε για τον Λουλίνια, περιμένει ο Νέμετς στην περιοχή. Λουλίνια χαμηλά, δεν ήταν καλή η πάσα. Λουλίνια και πάλι νέα σέντρα, Νέμετς 3-2. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν μάλιστα τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές, καθώς τραυματίστηκε ο Καρό, ενώ η ομάδα του είχε κάνει και τις 3 αλλαγές της. Πολύ δύσκολο χαρακτήριζε το παιχνίδι ο προπονητής της Πάφου Ζέλικο Κόπιτς, που εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των Καρό και Μολ. Μόλις 9 λέξεις χρησιμοποίησε για να χαρακτηρίσει το παιχνίδι ο Λούκας Χατζηλούκας. Η Πάφος ήταν καλύτερη και έδισε δίκαια το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο, συγχαρητήρια στην Πάφο και καλό Πάσχα σε όλους. Μάλιστα, αυτά πρόεδρε. Έτσι ένα σχόλιο για τις υπόλοιπες ομάδες. Τον γκρουπ μας ή... Τον γκρουπ, ναι. Εντάξει, αν ξεχωρίζουμε την ανόρθωση που είναι άλλο επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι είναι, ακόμα είναι αμφίροπη διαβάθμιση. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Και όποιος πει κάτι νομίζω είναι απλά... Από πλευράς δυναμικής θεωρείται ότι κάποια ομάδα υπερτερεί. Εγώ νομίζω είναι το ίδιο. Δηλαδή μετά από τόσα παιχνίδια... Είναι όλες εκεί. Και απέχουμε 3 βαθμούς διαφορά. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πει τίποτα. Ναι, είναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ισοδύναμη σε 3 ομάδες. Είσαι πρόεδρος της Αλκής και παίζεται τελευταίο παιχνίδι η παραμονή σου στην κατηγορία. Θα πας να μιλήσετε στους ποδοσφαιριστές. Στα ποδητήρια. Νομίζω θα τους προκαλέσω άγχος αν πω. Ναι. Άρα είναι η φιλοσοφία. Μιλούσαμε κάποιον. Δεν το έχετε κάνει ποτέ. Με κάποιον παγιόν παράγοντα σήμερα. Και του έλεγα, σκέψου τώρα να πάμε τελευταία αγωνιστική να παίζει διαβάθμιση. Να λέμε πρώτη φορά. Ναι. Μάλιστα. Μπήκα μια φορά στα ποδητήρια. Ήταν στην τρίτη κατηγορία. Και παίζαμε στο κοινοτικό της Ορόκλινης με τον Ακρίτα Χλώρακας. Μου είσαι ότι χασάτε, πρόεδρε. Όχι, και μπήκαμε στα ποιητήρια, κατάμεστον το γήπεδο. Ήταν οι πρώτες δύο ομάδες τότε. Λοιπόν, είπα μου κάποιοι ότι είναι αγχωμένοι ποδοσφαιριστές. Μπήκα στα ποιητήρια και τους είπα ότι αγχωνούμαστε μόνο στα ντέρπι. Σε ντέρπι, τους είπα, δεν είναι ο Ακρίτας. Τέρπι είναι το Αποέλ, είναι η ΑΕΚ, Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τρίτη κατηγορία, αν ξέρω να το πεις. Άλλαξε η διάθεση τους, πήραν το λίγο στα στιγμή οι ποδοσφαιριστές, εμπήκαν και κερδίσαν. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Χαλαρώσετε τους. Πάντως, έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πέρσι η ομάδα ήταν διαφορετική και φέτος ήταν πολλές αλλαγές. Γιατί έγιναν τόσες πολλές αλλαγές? Ήταν το μοντέλο πέρσι, είχε πολλούς Γάλλους. Ναι. Με τον Σαββάντο Δαμιάνο. Φέτος, ποιο ήταν έτσι το... Και πέρσι και φέτος, στην κατάλληλη ώρα γίνονται προτάσεις στους ποδοσφαιριστές. Απλά οι δυνατότητες της ομάδας πέρσι, ξέραμε ότι για τη νέα σεζόν θα γίνει αυτό το budget. Άρα, αν ο Γιώργος Σαββίδης, παράδειγμα, έπαιρνε 4.000 πέρσι, του έγινε πρόταση για 4.400. Μάλιστα. Στο ιδιωτικό τομέα, το 10% αύξηση το θεωρούμε κάτι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Υπέρτα το αγαθό. Ναι. Στο ποδόσφαιρο φαίνεται εδώ είναι σοβαρή αύξηση. Και επειδή δόθηκε μια αύξηση σε όσους ποδοσφαιριστές, οι πιο πολλοί αρνήθηκαν. Γι' αυτό ήταν ο λόγος. Ναι. Φέτος είσαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή το να βγούμε εκτός προπολογισμού για να. Ικανοποιήσει, ας πούμε, έστω και ένα αίσθημα. Αυτό δεν γίνεται. Να πούμε τώρα για τον Φαμπρίτσιο. Ναι. Πέρσι. Ο Φαμπρίτσιο έπαιρνε πέρσι 3.500. Ναι. Του έγινε πρόταση για 6. Για μας υπέρβαση. 6, από 3,5 6. Σχεδόν τα διπλάσια. Ναι. Αρνήθηκε και ζήτησε 9. Λέω στους συνάδελφους, καλά ρε παιδιά, πρώτο μήνα μπορεί να τα βρούμε, το δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, 9.000 το μήνα,
αφού παίρνουν τρεις παίχτες μαζί μας 9.000. Στο τέλος, ναι, να κλείσεις το μαγαζί γιατί ακριβώς πρέπει να γνωρίσεις το Φαμπρίτσιο. Εντάξει, δέχτηκα πολύ την κριτική που έφυγε ο Φαμπρίτσιο, αλλά εγώ βλέπω σωματείο και όχι ομάδα. Υπάρχει όριο στο μισθό των ποδοσφαιριστών από την διοίκηση. Είναι καλά να είναι όλοι κοντά. Κάνετε και δύο ποδοσφαιριστές. Βεβαίως. Αν είναι ακραία τα δεδομένα, νομίζω προκαλεί προβλήματα. Μια ισορροπία στα ποδητήρια. Ναι. Είναι πολύ ισορροπημένη. Εγώ νομίζω έζησα δύο εποχές. Έζησα ημιεπαγγελματισμό και επαγγελματισμό. Ιδιαίτερα μετά την απόφαση Μποσμάν, όπου εντάξει, ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εγώ θεωρώ ότι ήταν απόφαση του κεφαλαίου. Απελευθερωθήκαν τα κεφάλαια, απελευθερωθήκε η αγορά εργασίας. Και αυτό δεν ήταν οι παίκτες που το κέρδισαν, ούτε ο Μποσμάν το κέρδισε, άλλοι το κέρδισαν. Και φάνηκε ότι ήταν ο Μποσμάν. Από εκεί άρχισαν τα ακραία φαινόμενα, όπως τα καιρικά. Δηλαδή δεν ικανοποιούνται εύκολα πλέον οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές. Όπως και στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει σε νούμερα, οικονομικά. Και ναι, δεν παίρνουν. Οι παίκτες παίρνουν περισσότερα από ό,τι αξίζουν. Αυτό είναι γεγονός για μένα. Υπάρχει πρόεδρε, έτσι. Έναν πλάνο για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που θέλετε να πουλήσετε, είτε τους Κύπριους, είτε κάποιους που ξεχωρίσαν. Εντάξει, πέρσι πουλήσαμε τον Σεμέδο. Φέτος δεν υπάρχει έτσι πλάνο. Φέτος θέλουμε να κρατήσουμε την ομάδα που έχουμε, να την ενισχύσουμε με τρεις ποδοσφαιριστές και νομίζω θα είμαστε καλοί για την νέα σεζόν. Υπάρχει φιλοσοφία για τον προγραμματισμό, πρόεδρε. Δηλαδή, με τον Σάββατο τον Ταλιανό πέρσι ήταν το γαλλικό το μοντέλο. Φέτος ποιο μοντέλο. Είναι γενικό, είναι συγκεκριμένο. Το μοντέλο του Σακά. Ορίστε. Το μοντέλο του Σακά. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής ο οποίος επιλέγει. Όχι, δεν έχουμε τεχνικό. Άρα είναι θέμα προπονητή. Είναι θέμα προπονητή. Και όλες τις αποφάσεις για ποδοσφαιριστές τις παίρνει ο προπονητής. Του Κώστα του Σακά, όπως και του Σαββάτου Δαμιανού, τους είχα δώσει budget. Αυτό είναι το payroll και κινηθήκαν στο payroll. Εάν θα υπερβούν το payroll, πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο πρέπει να το υπερβούμε για κάποιους λόγους. Πώς γίνεται ο προγραμματισμός? Δηλαδή, δίνεται έναν budget του προμοητή. Ο προμοητής μιλάει μαζί με agent, διότι σήμερα, κατά ψέματα, είναι η agent που αντιπροσωπεύει τους παίκτες. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να μιλήσει με άλλο. Ο προμοητής μιλάει με τους agent. Μάλιστα. Και όταν καταλήξει, τότε έρχεται στα γραφεία του σωματείου και μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Και μπαίνουν σε συζητήσεις. Άρα είναι ένας προμοητής ο οποίος πρέπει να κάνει τα πάντα. Και δεν είναι εύκολο. Είναι ο αγγλικός manager. Είναι ο. Όπως έχουν οι Αγγλέζοι τον manager, έτσι είναι και εμάς. Άρα λογικά ο κύριος Σακάς έχει προπονητές οι οποίοι κάνουν ήδη την προπονησή και ο ίδιος απλά επιβλέπει. Γιατί το αγγλικό μοντέλο έτσι είναι. Δεν προπονεί ο προπονητής, απλά επιθεωρεί. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία δική μου είναι ότι δεν καταλάβω ποδόσφαιρο. Και έτσι αυτοί που καταλάβουν και πληρώνονται να κάνουν τη δουλειά, αυτοί πρέπει να φέρνουν τους παίχτες. Ναι, αυτό είναι σωστό. Όμως, πρόεδρε, φορτώνεις του προπονητή έναν προγραμματισμό ολόκληρο. Έχει βοηθειές. Λογικά πρέπει διότι να το φορτώσει το team του. Με δουλειά. Διότι πρέπει να έχει απόψεις, τουλάχιστον τις απόψεις. Δηλαδή, να πάρω έναν παίχτη, αν το δω εγώ σαν προπονητής, μπορεί κάτι να μου ξεφύγει. Μπορεί να κουραστώ. Μπορεί πόσους να δω, πόσους να αξιολογήσω. Και μπορεί να αξιολογήσω και κάτι λάθος. Δεν πρέπει να έχει δεύτερη και τρίτη άποψη. Δηλαδή, έχει την ομάδα του, η οποία να δουλεύει μαζί. Ναι, ναι. Να υπάρχει πιο δυνατή άποψη. Ο βοηθός του πρέπει να πει μια άποψη. Υπάρχει ένα team εκεί, υπάρχουν οι εφόροι ποδοσφαίρου που μπορεί και αυτοί να εκφράσουν μια άποψη. Νομίζω εκεί κυμαίνεται το θέμα. Ο πρόεδρος δεν έχει άποψη. Αυτό είναι σωστό και συμφωνώ. Ναι. Απλώς λέω τις βοήθειες που πρέπει να έχει ο προπονητής πάνω στην αξιολόγηση και τον προγραμματισμό. Εντάξει, ξέρετε και πολύ καλά ότι ένας προπονητής της ηλικίας του Κώστα του Σακά έχει και τα contacts του σε αρκετές χώρες. Δηλαδή, όταν θα φέρει έναν προπονητή, θα κάνει τρία τηλεφωνήματα. Τι νομίζεις γι' αυτόν, τι νομίζεις γι' αυτόν. Θα τον δει ποδοσφαιρικά, ίσως πάει να τον δει και live την ώρα που παίζει. Έτσι γίνεται. Μάλιστα. Ξέχασα. Εάν ο πρόεδρος της Αλκής αποφασίσει να αποχωρήσει, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για το σωματείο και αν υπάρχει διάδοχος κατάσταση? Νομίζω ότι υπάρχει διάδοχος κατάσταση. Τόσο εύκολα, ποιος είναι, πρόεδρε? Ουδής αντικατάστατος. Τόσο εύκολα? Έχω αμφιβολίες. Έχετε βοήθειες γενικότερα στο Συμβουλίο? Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία είτε οικονομικά είτε... Εντάξει, υπάρχει ένα team γύρω από την ομάδα. Εγώ σχεδόν δεν πάω, μπορεί να πάω 5-6 προπονήσεις το χρόνο κάθε σεζόν. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια ομάδα η οποία τα κάνει όλα εκεί. Υπάρχει ομάδα που χειρίζεται τους αγώνες. Πάλι γίνονται μόνα τους.
Μετά υπάρχουν οι έμμυστοι, οι οποίοι είναι το γραφείο του σωματείου και τα διαχειρίζονται αυτά. Το παραδοσιακό συμβούλιο νομίζω έχει το ρόλο του οποιασδήποτε άλλου σωματείου στην Κύπρο. Ότι δεν ισχύει το παραδοσιακό συμβούλιο της δεκαετίας του 80. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι διαφορετικό. Της δεκαετίας του 2020 ποιο είναι? Αφού η ομάδα συμβούλιο δουλεύει με τους έμμυστους. Απλώς το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει το συμβούλιο, ναι, είναι να παρέχει τα χρήματα να πληρώνονται οι έμμυστοι. Μάλιστα. Είτε αυτοί λέγονται ποδοσφαιριστές, οι προπονητές ή κάποιοι. Και να υπάρχει μια καλή συνεργασία και σχέση. Υπάρχει εξαιρετική έτσι συνεργασία, ναι. Έχετε απογοητευτεί ποτέ έτσι κάποια διαστήματα και είχατε πει ότι πιθανόν να αποχωρήσω από την ομάδα? Υπήρξε αυτό το σενάριο στη ζωή σας? Εντάξει, νιώθω ότι τα 5 χρόνια είναι αρκετά. Δηλαδή κάπου σκέφτεσαι ότι ίσως είναι αρκετά τα 5 χρόνια. Εντάξει, απογοητεύσεις αρκετές, χαρές αρκετές. Φυσικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με στεναχωρεί κάποτε η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο. Ενώ αύριο, παράδειγμα, αν παίζεται η κατηγορία στο Παραλίμνη, η Αλκή μπορεί να πάρει για 500 άτομα. Και το δείξαμε σε τελικό κυπέλλου 3 κατηγορίες. Nice. Ενώ όταν, παράδειγμα, παίζεται αύριο η κατηγορία, όπως προχθές, ναι, με τον Ερμήν, γιατί όμως, είχαμε 200 άτομα. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, στηρίζει την ομάδα, θεωρείτε? Ίσως είναι η κρίση του ποδοσφαίρου μας. Στις πιο μικρές κατηγορίες, όταν διεκδικούσαμε τίτλους, ερχόντουν στα γήπεδα. Άρα ίσως αυτό το ηττοπάθεια, να το πω, ότι θεωρούν ότι η ομάδα... Το ίδιο σύνδρομο είχε και το Παραλίμνη και το ανάφερε κάποιος συνάδελφος σε μια συγκέντρωση που είχαμε στην ΚΟΠ και έλεγε ότι πέρσι στη δεύτερη κατηγορία είχαμε τόσο κόσμο και φέτος τόσο. Και του λέω, welcome to the club. Και εμείς, θα σου δείξω φωτογραφίες, του λέω, από... Ναι. Τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, ξέρω εγώ. Και τώρα. Και το συμπέρασμα ποιο ήταν? Δηλαδή, ποιο ήταν το συμπέρασμα? Στη δεύτερη, κόσμο, στην πρώτη, δεν έρχεται ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να είναι νικητή. Έτσι πιστεύω. Α, με αυτή την. Και την κατηγορία, αν την ξεχνά. Ναι, αλλά το εάν η Αλκή κόψει βαθμούς από μεγάλες ομάδες με ένα χαμηλό μπάτζετ, δεν είναι νίκη? Εντάξει, για μένα είναι νίκη. Είναι νίκη. Βεβαίως είναι νίκη. Μήπως είναι εγώ και... πιστεύω ότι η Αλκή εδώ που βρίσκεται τώρα είναι νίκη. Δηλαδή, 3 αγωνιστικές πριν το τέλος που διεκδικούμε την παραμονή. Αφού σας είχαν όλοι σαν φαβορί, πρόεδρε. Ναι. Να βλέπουμε την αλήθεια. Δηλαδή, αν μπούμε να κοιτάξουμε τι γράφαν τα social media. Τι έτσι γράφαν. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, νομίζω ότι γυρεύαν το δεύτερο. Ναι. Πρόεδρε, επειδή φτάνουμε στο τέρμα, στο τέλος της συνομιλίας μας, επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Ένα καταληκτικό σχόλιο για το συγκαταστάσει στο αθλητικό κέντρο που θέλετε να χτίσετε. Υπάρχει δηλαδή πλάνο που θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ.? Υπάρχουν 2 σκέψεις. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί που περιμένουμε αντολάτες τελικές, που είχε παραχωρηθεί στην Αλκή όταν παραχωρήθηκε στο κράτος ένα γήπεδο που ήταν κοντά στην Αλική Λάρνακος, αν το θυμάται κάποιος. Ναι, που υπήρχε, μπήκαν τώρα μέσα στο Natura. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και τώρα είμαστε σχεδόν στο τέλος να παραχωρηθεί στην Αλκή. Είναι κάπου 50 σκάλες αυτό. Και λοιπόν, πότε θα ξεκινήσουν οι διεργασίες? Αυτόν είναι μια κουβέντα. Είναι και στην Αλκή, είναι εκείνο που τα γήπεδον κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι. Φυσικά εκεί είναι μπάρκον τώρα. Βγαίνει κι άλλα εκεί, πες του γήπεδου. Ναι, ναι, τώρα έγινε μπάρκο, είναι κατά πράσινο. Λοιπόν, η άλλη λύση, υπάρχει μια ιδιωτική πρωτοβουλία που είμαστε κοντά να βγούμε για πολεοδομική άδεια για έναν αθλητικό κέντρο στο Μενεού, το οποίο περιλαμβάνει 2 ποδοσφαιρικά γήπεδα και εγκαταστάσεις, στο οποίο θα χρησιμοποιεί η Αλκή δωρεάν όπως ζει ο Άντης Ρόπας. Είναι το όνειρό σας αυτό? Ναι, αυτό είναι το όνειρο. Αυτό είναι πιο γρήγορο, γιατί δεν περιλαμβάνει κρατικές ενέργειες ή οποιοδήποτε. Άρα. Έχετε κάποιον άλλον όνειρο, πρόεδρε, με την ομάδα? Δηλαδή... Εντάξει, να πάρουμε κάποιον τίτλο. Είχατε πει ότι σε κάποια φάση υπήρχε μια Ισραηλική ομάδα, εταιρεία από το Ισραήλ. Ναι, αυτό είχε το πρόβλημα της κρατικής γης με εκμίσθωση. Δηλαδή, εκεί που δεν θέλουν να μπουν οι επενδυτές. Όταν είναι ιδιωτική γη, τότε τους ενδιαφέρει πιο πολύ. Γι' αυτό προχωρήσαμε. Είναι το κίνητρο. Θέλουν να μπλέξουν με κράτος, έτσι. Ναι, ναι. Διότι θεωρούν τις διαδικασίες χρονοδόρες. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ένα καταληκτικό σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα, για την ομάδα, για τους οπαδούς.
Πιστεύω ότι οι πάντες γύρω από την αρχή έχουν δώσει τα πάντα για να μείνει το σωματείο, η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Θα το παλέψω μέχρι το τέλος. Ελπίζω να μην πάει ένας τελικός στο παραλίμνη που θα παιχτεί κατηγορία, διότι θα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Θα είναι ψυχοφθόρο. Όμως, αν είναι εκεί, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύετε στην ομάδα, είστε αισιοδόξος για τους ποδοσφαιριστές? Πιστεύω στην ομάδα, ναι. Εμείς να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλές επιτυχίες. Που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ που με καλήσατε. Καλά. Εγώ να πάω στον Αντριέν κατευθείαν να δούμε την ανάλυση. Αντριέν, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έχουμε ανάλυση από το παιχνίδι της Πάφου με τη Δόξα, σωστά? Έχουμε τα δύο πρώτα τέρματα που σημειώθηκαν από κόρνερ. Έχει πολλά μεγάλη σημασία πόσο σημαντικό είναι κυρίως οι στιμένες φάσεις στο ποδόσφαιρο. Θα περάσουμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Δόξα με τον Βασίλη Παπαφώτη. Ένα κόρνερ, δύο ποδοσφαιριστές της Πάφου. Στη ζώνη είναι οι ποδοσφαιριστές της Πάφου και βλέπουμε έξω από την περιοχή κανείς ποδοσφαιριστός. Η σημασία κυρίως στις δεύτερες μπαλιές. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε εντελώς ανενόχλητος. Θα το δούμε και στη συνέχεια στο επόμενο μας παιχνίδι. Παράξενο ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής έξω. Πράγματι. Και ο Αγγούλο μεγάλη απόσταση από τον Παφώτη και πραγματικά. Με ένα πολύ όμορφο δεξί σου, δεν στείλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαφώτη. Δεύτερο, από πλευρά Πάφου, βλέπουμε εδώ man to man οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Δόξας και ο Κουρς εντελώς ανενόχλητος. Ένα πάρα πολύ εύκολο τέρμα σε αυτό το επίπεδο. Ήταν man to man και ο Κουρς σε αυτό το σημείο ξεχάστηκε και ανενόχλητος βρέθηκε στη μικρή περιοχή και ισοφάρισε για την Πάφου. Ωραία, ευχαριστούμε, Αντρίνε. Θα έχουμε αρκετές αναλύσεις μαζί. Εμείς να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί με αρκετά θέματα. Εμείς και πάλι εδώ μαζί, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ του Σαββατοκυριακού. Στον ντέρπι στη Λεμεσόγειο έλεβαλε δύσκολα για ακόμη μια φορά στον Απόλλωνα, ο οποίος δεν κατάφερε σε κρίσιμο παιχνίδι να πάρει τους 3 βαθμούς. Πάμε να το δούμε. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Απόλλωνας να ψαλιδίσει κι άλλο τη διαφορά από την πρώτη θέση, αφού έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι που τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στον αγώνα ήταν μάλλον θετικά για την ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή. Στο 19 η ΑΕΛ ευνηδιάζει τον Απόλλωνα αφού με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή του Καστανιάγα ανοίγει το σκορ. Εκτελέστηκε το φάουλ. Κεφαγιά από τον Μπρου, Καστανιάγκα το σουτ 1-0 η ΑΕΛ. Στο 19 με τον Ισπανό να ανοίγει το σκορ. Στο 39 ο Απόλλωνας ακουμπά την ισοφάριση αλλά η κεφαλιά του Ζελάγια σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Βοζίνια. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Απόλλωνας κερδίζει πέναλτι σε τράβηγμα του Βασιλείου από τον Αγκάνοβιτς που αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ζελάγια εκτελεί από κρούο Βοζίνια και κρατά το 0 στην εστία του. Στο 72 ο Απόλλωνας ισοφαρίζει με τον Γιούστε. Τελέστηκε γρήγορα το πλασέ 1-1. Ισοφαρίζει ο Γιούστε στο 72. Ο Ισπανός δίνει την λύση για ακόμη μια φορά στον Απόλλωνα. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα χάθηκε στις καθυστερήσεις με τον Τόσα Τζούνιορ σαν απομηχανής θεός να απομακρύνει την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή. Πουλή στην περιοχή σέντρα, αφού απάλα την κεφαγιά, Βοζίνια, δεν μπορεί ο Μπρου, χάνει την μπάλα ο Βοζίνια. Ο Ντούσαν Κέρκες δεν έκρυψε την περηφάνεια του για τους παίκτες του. I'm proud of my players because of their behavior and they are trying, this is derby, they are trying in 3 days we play with Apollon and they was giving good impression for me to try to take result. Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Είχαν να αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα σε 2 παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλή προσπάθεια και ένα καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη, ο Σοφρόνης Αυγουστή δεν ήταν ευχαριστημένος από την ομάδα του και τόνισε πως πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Προσπαθήσαμε για να πάρουμε την νίκη που θα μας κρατήσει ζωντανούς για το παιχνίδι με το Απόελ. Σίγουρα αυτό δεν έγινε. Όμως, αυτό που είδαμε σήμερα, ότι με τη νέα χρονιά θα γίνουν πάρα πολλά για να γίνει η ομάδα όπως τη θέλω και όπως τη θέλει και ο κόσμος της.
Μάλιστα. Θα τα σχολιάσουμε, Γιώργο, σε λίγο. Θα δούμε πρώτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα. Είχαμε γενικότερα... περισσότερο αντιδράσεις από ΑΕΛ είχαμε, λογικό. Μάλιστα. Απογοήτευση στον Απόλλωνα, γιατί στην ουσία πέταξε ακόμη μια ευκαιρία. Μετά το αποτέλεσμα στην αρένα. Δεν το γνώριζε βεβαίως εκ των προτέρων. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικώς πολύ ανακατατάξει αυτή την αγωνιστική. Κρατώντας τοποθετήσεις των παιχτών της ΑΕΛ, υπήρξαν βεβαίως πολλές μετά την πρόκριση στο τελικό. Μετά την Τετάρτη δηλαδή. Για τον αγώνα αυτό, κρατάω αυτή του Αντρέτα Ισέιρα για το γκολ του Καστανιάγα, που είπε ότι σπουδαίο γκολ. Έγραψε στην γλώσσα του στα ισπανικά. Παρακάτω, ο Ντόσα Τζούνιορ αναρτώ μια φωτογραφία του που έβαλε αρκετές. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια από αγώνα και αυτό έχει τη σημασία του για τον δυναμικό αμυντικό που δήλωσε πρόσφατα και στον συνάδελφο τον Πανίκο Θεοδοσίου ότι θέλει να μείνει στην ΑΕΛ και είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό. Βεβαίως. Παρακάτω, Βοζίνια, πρωταγωνιστής. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς και θα φανεί στη συνέχεια με την 11 μας. Και εδώ που έκανε share κάποιο φίλο του Λευτέρη, φίλου του ενός διαδικτυακού για το ο καλύτερος, ακόμη ένα κεφάλαιο σημαντικό για την ΑΕΛ. Και αφού αναφέρθηκα στον τελικό κυπέλλου, είχαμε σήμερα τη σύσκεψη και γενικότερα την οργάνωση του τελικού. Τετάρτη 22 Μαΐου, στις 7 ο τελικός. Τυπικά γηπεδούχος ο ΑΠΟΕΛ, αλλά τη δυτική κερκίδα θα πάρει η ΑΕΛ. Γαλαζοκίτρινη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με τις μαύρες εμφανίσεις η ομάδα της ΑΕΛ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Γιώργο, έτσι, μία μικρή τοποθέτηση θα ήθελα να κάνω και για τις δύο ομάδες. Αρχικά να πω ότι η ΑΕΛ μου φάνταζε να έκανε ένα εκπληκτικό ξεπέταγμα στην αρχή του πρωταθλήματος. Είχε μία κάμψη μετά και τώρα ανέβηκε. Και τώρα ανέβηκε ξανά. Ναι. Ο Απόλλωνας μου βγάζει μία ομάδα η οποία εκεί που καίει το σίδερο δεν μπορεί να δείξει ότι είμαι εδώ και παίρνω, εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία που μου δίνεται. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα... Υπάρχει εξήγηση. Είναι γεγονός ότι ο Απόλλωνας έχει ένα ρόστερ ποιοτικό, αλλά οι πολλοί τραυματισμοί, η καταπώνηση κάποιων οι οποίοι κλήθηκαν να παίξουν συνεχόμενα παιχνίδια λόγω του ότι οι τραυματισμοί μείωναν τις επιλογές του προπονητή. Τα πάρα πολλά παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους. Υπάρχει δυσανάλογος φόρτος από παίχτες σε παίχτες. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει την ομάδα. Και ο Σοφρόνης φέτος προσπάθησε να αλλάξει και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Έπαιξε και με τριάδα κάποια παιχνίδια, έπαιξε και ναι, έπαιξε 3-5-2, 4-2-3-1. Ναι, δεν βρήκε αυτή την επιθετική τη. Εγώ νομίζω ο Απόλλωνας έχασε την ενέργεια του. Έμεινε από ενέργεια. Και ξέρεις, πολύ σημαντικό για να βγάλεις τακτικές πρέπει να έχεις ενέργεια. Να μας πει και ο πλευράς ανάλυσης. Ο Αντριέν που αναλύει συνεχώς εκεί, είναι ειδικός. Αν κάποιος δεν μπορεί να τρέξει, τι τακτική να μου βγάλει. Πώς ήταν το παιχνίδι, Αντριέν. Θα συμφωνήσουμε, μην ξεχνάμε και την απώλεια του Μάγκλητσα. Ναι. Που είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά βοήθησε τον Απόλλωνα σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Ίσως μην ξεχνάμε, Αντριέν, ότι κάνω προαθλητισμό, κυνηγώ και πρέπει να βγάλω ενέργεια. Πρέπει να πάω να κυριαρχήσω στο παιχνίδι. Άρα πρέπει να τρέξω, πρέπει να επιβληθώ. Δεν μπορεί. Γιατί η ενέργεια που βγάζει δεν είναι η ενέργεια του πρώτου γύρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να πιέζει σε 90 λεπτά τα παιχνίδια. Είναι η φιλοσοφία του Σοφρόνη να εξασκεί ψηλή πίεση στο 1 τρίτο του αντιπάλου σε όλα του τα παιχνίδια. Και αυτό τι ξυπακούει. Είναι πολλά τα τρεξίματα, σίγουρα πολλά υπάρχει. Πολλά τρεξίματα και ενεργειακά αποθέματα. Ένα μικρό ρόστερ είναι δύσκολο να αντέξει αυτό το μαραθώνιο. Πάμε στα δύο τέρματα. Είχαμε αναλύσει πριν κόρνερ και η σημασία των στημένων φάσεων. Βλέπουμε παρόμοιο τέρμα με αυτό που πέτυχε η Δόξα. Καστανιάγια εντελώς ανενόχλητος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα έφτασε σε αυτό και με ένα όμορφο δεξί σου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα ισοφάρισε από πλευράς Απόλλωνας. Δύο στο κόρνερ άργησαν να το αντιληφθούν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ και μια πολύ όμορφη κομπίνα. Βλέπουμε εδώ τον Πέντρο, κάθε τι μετά είμαι στόχο τον Πέντρο. Γύρισε στην μπάλα πίσω στο Γιούστε που ήταν εντελώς ανενόχλητο στο πέναλτι. Είναι μια κομπίνα σίγουρα δουλεμένο στην προπόνηση από πλευράς του Σοφρόνη Αυγουστή. Εύκολα γκολ θα έλεγα. Και τα δύο από τις στατικές φάσεις παίζουν τον ρόλο τους. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Εύκολα, αλλά θα πω κάτι. Φαίνονται εύκολα. Όταν τα δουλέψεις και ξεγελάσεις τον αντίπαλο, δεν είναι εύκολο. Είναι μέσα από δουλειά που βγαίνει και γίνεται εύκολο. Κυρίως το τέρμα που σημείωσε ο Απόλλωνας φαίνεται ότι έχει δουλειά από πίσω. Ναι. Ωραία. Εμείς να πάμε ευθύς αμέσως στο μεγάλο μας παιχνίδι, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
μεγάλη νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ και με 10 ποδοσφαιριστές και έδωσε νέο έτσι ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα μας. Η ΑΕΚ έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα αφού κέρδισε το ΑΠΟΕΛ με 1-0 με γκολ του Μιγγέλ Γκονζάλεθ. Η ομάδα της Λάρνακα συνεχίζει τη βαθμολογική της ανάβαση με κύριο μεταμορφωτή τον Ιμανώλη Διακέθ, ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να αποβάλει το κακό αγωνιστικό πρόσωπο και να προσδώσει στην ομάδα του άλλη νοοτροπία και φιλοσοφία. Και πλέον η ΑΕΚ να βλέπει όλο και πιο ψηλά. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και πολλές κάρτες, 8 συνολικά για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε καλύτερα και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Η ΑΕΚ στο 60 αναγκάστηκε να παίξει με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ακοράν, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η επόμενη φάση σημάδεψε τον αγώνα, αφού η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Εκτελεί ο Φακούντο Γκαρσία χαμηλά. Κακή εκτέλεση όμως, γίνεται το λάθος στο σούτ, ευκαιρία 1-0. Ο Μικέλ Γκονζάλες, πάνω που λέγαμε ότι η ΑΕΚ δεν φτιάχνει ευκαιρίες, έρχεται ο Μικέλ Γκονζάλες με ένα πολύ δυνατό σούτ από το ύψος περιοχής να νικήσει τον Βάτερμαν και να ανοίξει το σκορ. Σε χρόνο καθυστέρησης, το ΑΠΟΕΛ έχασε την πιο μεγάλη του ευκαιρία με τον Ντεβισέντι να σημαδεύει το δοκάρι. Χαμηλά, Μικέλ Γκονζάλες, Ντεβισέντι, δοκάρι, φοβερή χαμηλή ευκαιρία. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Μιγγέλ Γκονζάλεθ, μιλώντας στη Σιταβίζον, άφησε να νοηθεί πως η ΑΕΚ μπορεί για ακόμη ψηλότερα. Ναι, πριν από 3-4 παιχνίδια σίγουρα ήταν μεγαλύτερη η απόσταση. Πλέον έχουμε μειώσει την διαφορά και θα μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε. Ο Πάολο Τραμεζάνη σκέφτεται ήδη τον επόμενο αγώνα με τον Απόλλωνα. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα σήμερα που δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε ένα βαθμό. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτά όμως θα πρέπει να τα δουλέψουμε και ξεκινάμε από αύριο για το επόμενο παιχνίδι που θα είναι εξίσου σημαντικό. Μάλιστα. Ανδρέα, έτσι απόϊχον από το παιχνίδι. Κυρίως από ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Θα βάλω στην κουβέντα κάτι που είπε νωρίτερα ο Γιώργος. Είχε πει για σενάριο φαντασίας, Γιώργο. Φανταστικό σενάριο. Ο Κάσες διαφωνεί νομίζω μαζί σου. Είχε πει για την νίκη, ΑΕΚ 1-0 με τον ΑΠΟΕΛ, εξαιρετική απόδοση με ένα παίχτη λιγότερο για περισσότερο από 30 λεπτά. Συνεχίζουμε και απονείμια σήμα στο Μιγγέλ Κοζάλες και βάζει τη βαθμολογία και λέει γιατί όχι. Το είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, ίσως ο ίδιος ποδοσφαιριστής ή δεν θυμάμαι κάποιος, το είχαμε σχολιάσει. Και το προ-προηγούμενη εβδομάδα ξανά είχαμε σχολιάσει ότι η ΑΕΚ βαθμολογικά χτυπάει ακόμη και τίτλο με τον Ινιάκη. Και το Χουάινοτ. Το Χουάινοτ τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Ξεκάθαρα. Μπορούμε να, στο μυαλό μπορούμε να αυξήσουμε και λίγο. Βέβαια ότι η Νέα Σαλαμίνα έχει και αυτή ελπίδα για Ευρώπη. Αν κάνει 3-3. Αλλά α τα αφήσουμε αυτό για τη συνέχεια. Λοιπόν, περνάω παρακάτω. Τρουγιόλς, συν 3 και δύναμη έγραψε στα social media κι αυτός. Λοιπόν, ο Τόνιο Ραμίρες πρόσθεσε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση στον ηγητικό του και μοιράστηκε αυτή τη φωτογραφία με διαδικτυακούς του φίλους. Από ΑΠΟΕΛ το μόνο που έχω κρατήσει είναι την σημαντική τοποθέτηση του Ντελατόρε που έγραψε μετά από 4 μήνες επιτέλους μπορώ να τρέξω, αναφέροντας έτσι ένα βίντεο τον εαυτό του να κάνει ασκήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. 13 αγώνες, Γιώργο, η Μανώλη Νιάκεθ στον Μπαγκό και η ΑΕΚ μετρά 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο προπονητής έτσι αναγέννησε. Έβαλε όχι τη σφραγίδα του, τις σφραγίδες του. Έβαζε τη σφραγίδα του και πλέον η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Και έχουμε τον Ανδρέα ειδικό σε αναλύσεις. Θα μας βάλει σε μεγαλύτερο βάθος. Είναι το κυρίως μας. Ήταν παιχνίδι. Το κυρίως μας, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα σταθώ στο πρώτο ημίχρονο που είχε πάρα πολλά φάουλ. 24 φάουλ με 8 κάρτες. Από πλευράς ανάλυσης, είχε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι δύο προπονητές. Πράγματι, θα δούμε στη συνέχεια όταν η ομάδα της ΑΕΚ έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές με την αποβολή του Ακοράν, τι άλλαξε στην ομάδα της ΑΕΚ και κράτησε αυτό το 1-0 υπέρ της. Με 10 ποδοσφαιριστές. Με 10 ποδοσφαιριστές. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε πώς παραδάχθηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Ιδιακέτου μας έχει συνηθίσει σε ένα σχηματισμό 3-4-3 στη φάση της ανάπτυξης με τον Ακοράν από αριστερά και να γίνεται σαν τέταρτος αμυντικός σε φάση άμυνας. Και η αδυναμία του 5-3-2 είναι κυρίως τα άκρα, όπως παραδάχθηκε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και είδαμε κυρίως τους παίχτες του κεντρικού διαδρόμου να κινούνται κυρίως από τα άκρα για να υποδεχθούν την μπάλα από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ. Μια ομάδα του ΑΠΟΕΛ που ξέρουμε είναι μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη αμυντικά και πάντα με τους δύο επιθετικούς, τον Αλτάραμ και τον Νατέλ, που είναι
target players μόλις κερδίσουν την μπάλα στη γρήγορη μετάβαση από πλευράς από ΕΛ να μεταφέρουν το παιχνίδι σε αυτούς τους δύο πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό η όταν κάνουν άμυνα η ΑΕΚ να είναι κοντά στον Άτερ και στον Αλτάμαρη. Βλέπουμε την ταχύτητα που έχουν με τα κάθετα τρεξίματα στη γρήγορη μετάβαση για να γίνουν απειλητικοί από πλευράς από ΕΛ. Όπως είχαμε πει, η αδυναμία είναι ξεκάθαρη, είναι στα άκρα κυρίως, επειδή υπάρχει μια πεντάδα στην άμυνα. Είδαμε τον Ακίνο, τον Σάστρε να κινούνται κυρίως να πάρουν την μπάλα σε αυτούς εδώ τους χώρους, τους καινούς τους χώρους, για να, να μεταφέρουν το παιχνίδι στο τελευταίο 1 τρίτο. Και μια ομάδα του ΑΠΟΕΛ που ήταν αμήνεται σε ένα χαμηλό μπλοκ στο 1 τρίτο του, ένα συμπαγή σχηματισμό. Η ομάδα της ΑΕΚ που είχε την κατοχή της μπάλας, γυρόφερνε γύρω από την περιοχή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε την ισορροπία που δημιουργείται με τον Κάσες και τον Σάστρε στη μεσαία γραμμή και τα πρώτα στηρίγματα των Αλτάμαρ και των Ατένα είναι κοντά ο Γκαρσία και ο Τρουγιός από πλευράς ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες με τον ίδιο σχηματισμό, καμία αλλαγή, είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή με την έξοδο του Ακίνο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου από πλευράς ΑΕΚ. Το βλέπουμε εδώ το 5-3-2 από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τον ίδιο σχηματισμό όπως είχαμε πει από πλευράς ΑΕΚ και το αγαπημένο παιχνίδι της ΑΕΚ όταν εξασκεί πίεση ο αντίπαλος, μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον επιθετικό, μια παρόμοια φάση με τον γκολ που είχε πετύχει ο Τρισκόφσκι την περασμένη αγωνιστική στο Τσίριο. Μακρινή με στόχο τον επιθετικό και να ακολουθεί αμέσως τη δεύτερη παλιά με υποστήριξη ο Τρισκόφσκι. Είναι δουλεμένο και αυτό στην προπόνηση. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, όταν εξασκούσε πίεση, βλέπουμε εδώ τις τοποθετήσεις. Πρώτη, μια ρυψοκίνδυνη μεταβίβαση στο κεντρικό αμυντικό από πλευράς ΑΕΚ. Βλέπουμε πόσους ποδοσφαιριστές έβγαλε μπροστά το ΑΠΟΕΛ και να μην φοβάται να μείνει 2-2 πίσω η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Ιωάννου να έρχεται ψηλά στον Τρισκό και ο Βούρος με τον Καρλάο μαζί με τον Γιάννου και τον Τολεμές. Κερδίθηκε η μπάλα στο μισογήπεδο. Όταν κερδίσει τα ΑΠΟΕΛ με την ποιότητα που έχει, είναι πολύ επικίνδυνο να απειλήσει το αντίπαλο τερμά, όπως έγινε στη συγκεκριμένη φάση. Βλέπουμε εδώ, όταν έμεινε με 10 παίχτες, πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε το ΤΕΤΕ έτοιμος να εισέρθει στο γήπεδο και να τρέχουν οι παράγοντες να του βγάλουν το φανέλα και να μην εισέρθει με την πράσινη φανέλα. Είναι μια στιγμή που δεν τη βλέπουμε συχνά στα γήπεδα. Μετά, ένα σχηματισμό, βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό 3-4-3 για λίγα λεπτά. Και η ομάδα της αυτό που είχαμε αναφέρει σε ένα σχηματισμό 4-3-2 και να μετατοπίζεται τριάδα στο κέντρο με το Λαρένα, τον Σάστρε και τον Κάσες να μετατοπίζονται στα άκρα με προτεραιότητα να κλείσουν κυρίως τον κεντρικό διάδρομο, να αφήσουν τα άκρα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, γνωρίζοντας, βλέπουμε είναι ξεκάθαρο, με Νατέλ, Αλτάμαρη, δεν είναι και οι ποδοσφαιριστές πολύ καλοί στο κεφάλι όταν αναπτυχθεί κυρίως από τα άκρα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και να δυσκολεύεται, βλέπουμε είτε με σέντρες από τα άκρα, είτε με μακρινά σουτ έξω από την περιοχή, με ένα συμπαγή σχηματισμό μπροστά από την εστία του Τόνιου. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα τον Λαρέα, τον Σάστρε και τον Κάσες πώς μετατοπίζονται αυτοί στους ακραίους αμυντικούς της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Η τετράδα στην άμυνα, στη συνέχεια του ΑΠΟΕΛ άλλαξε ξανά το σχηματισμό του με την έξοδο του Καζού σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Βλέπουμε εδώ ο Βιντιγκάλ, ο Γιάνγκολης να αναπτύσσονται με δύο επιθετικούς η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας να κλείνει κεντρικά και στόχος τους ήταν ξεκάθαρο. Βλέπουμε εδώ πόσο κοντά είναι οι γραμμές της ομάδας της ΑΕΚ να μείνεται χαμηλή από τα φυσιολογικά ήταν με 10 ποδοσφαιριστές και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να προσπαθεί να διεισδύσει μέσα στην αντίπαλη περιοχή όπως είχαμε αναφέρει πριν είτε με σουτ είτε από τα άκρα αλλά πραγματικά πολλές ομάδες μας έχουν συνηθίσει σε ένα σχηματισμό 4-4-1 όταν παραμείνουμε 10 παίχτες. Ναι. Εδώ είδαμε την ομάδα της ΑΕΚ σε ένα σχηματισμό 4-3-2 πολύ ενδιαφέρον πώς το προσέγγισε και μπράβο στον Ιμανόλεο Ντιακές που κατάφερε να κρατήσει αυτό το πολύτιμο τρίπονο για την ομάδα του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Καλώς, Αντριέν. Έκανε ένα... Καλώς, έτσι. Πάντοτε. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι ο Ντεβινσέντη, ο οποίος επιστρέφει την ώρα που το χρειάζεται η ομάδα. Και εκτιμώ ότι με τις τελευταίες του δύο εμφανίσεις θα ανεβάσει ήδη την αυτοεπιθύση του για να μπορέσει να είναι ακόμη πιο έτοιμος. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Ντεβινσέντη είναι δυνατός, έχει την κάθε την πάσα, έχει καλό σουτ. Είναι έξυπνος. Έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα. Έχει και ποιότητα. Τον γκολ του λείπει βέβαια τον γκολ. Και ο Νικόλας ο Ιωάννου έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισα και τον Σάστρε και τον Κάση στον χώρο του κέντρου. Πόση δουλειά έκαναν οι δύο ποδοσφαιριστές. Έπεσε. Πας αυτούς έπεσε αρκετή δουλειά. Ναι. Ιδιαίτερα όταν μείναμε με 10 παίκτες. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Στην πρώτη κίτρινη κάρτα του Ακοράν,
βγαίνει στην αντεπίθεση ο Αλτάμαρη, ο οποίος ακοράν είναι πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής και κρυφτικότατος, αλλά έχει επιστρέφει μετά από τραυματισμό. Ναι. Και βλέπεις τον Αλτάμαρη να αφήνει τον ακοράν δύο μέτρα πίσω και να παίρνει την πρώτη κίτρινη. Πόσο ταχύτατος είναι ο ποδοσφαιριστής σε ανοιχτό χώρο. Λοιπόν, εμείς να πάμε να δούμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής, όπως τα έχουμε επιλέξει. Πάμε να τα δούμε. Μπόλεβιτς από πολύ μακριά, το σουτ γκολ! Πόπο, τι γκολάρα ήταν αυτή από τον Μπόλεβιτς! Φοβερό γκολ στο 65! Το πλασέ γκολ! 0-1 η ανόρθωση με τον Ρούμπεν Ράγιος! Τελέστηκε το φάουλ. Κεφαγιά από τον Μπρου. Καστανιάγκα το σούτ, 1-0 η ΑΕΛ. Στο 19 με τον Ισπανό να ανοίγει το σκορ. Με αυτό το μακρινό σούτ. Βεβαίως, Γιώργο, ήταν αγωνιστική με πανέμορφα γκολ. Δηλαδή, επιλέξαμε τρία από τα 6-7 τα οποία ναι. μπορούσαν όλα να μπουν. Κάποια πρέπει να βάλουμε. Βεβαίως. Έτσι. Είχαμε ναι. πάρα πολύ ωραία γκολ και σήμερα έχει πολύ ωραία γκολ. Απλώς επιλέξαμε γι' αυτό. Απλώς επιλέξαμε. Ως απόκρουση αγωνιστικής, βεβαίως, επιλέγηκε το πέναλτι του Βοζίνια, το οποίο βεβαίως έδωσε και βαθμούς στην ομάδα της, βαθμός στην ομάδα της ΑΕΛ. Ζελάια εκτελεί, αποκρούει ο Βοζίνια και κρατά το 0 στην εστία του. Έβαλε γκολ και έδωσε την νίκη στην ομάδα του σε παιχνίδι που έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Πάμε να δούμε την φάση της αγωνιστικής. Εκτελεί ο Φακούντο Γκαρσία χαμηλά. Κακή εκτέλεση όμως. Γίνεται το λάθος. Το σούτ, ευκαιρία 1-0. Ο Μικέλ Γκονζάλες, πάνω που λέγαμε ότι δεν φτιάχνει ευκαιρίες, έρχεται ο Μικέλ Γκονζάλες με ένα πολύ δυνατό σούτ από το ύψος περιοχής να νικήσει τον Βάτερμαν και να ανοίξει το σκορ. Γιώργο, ένα σχόλιο. Είδες όταν δεν είσαι καλός στις εκτελέσεις φάουλ. Κάποιες φορές έτσι. Κακή εκτέλεση πήγε γκολ. Αλλά αν το έκανε καλά. Ήταν πολύ καλό το σουτ του Γκονζάλης, γιατί έτσι όπως ήρθε η μπάλα, ναι. την βρήκε. Ξέρεις, αλλά όμως ήταν μετά από άσχημη εκτέλεση φάουλ. Έτσι ακριβώς. Είδες καμιά φορά ότι όταν δεν έχεις καλά χτυπήματα, σου βγαίνει και η φάση. Έτσι είναι. Άλλη. Από το ίδιο παιχνίδι είχαμε και την ευκαιρία της αγωνιστικής από τον Τόμας Ντε Βινσέντι. Χαμηλά, Μικέλ Γκονζάλες, Ντε Βινσέντι, δοκάρι, φοβερή χαμηλή ευκαιρία. Κορυφαίος αλλά και μοιραίος και άτυχος. Έτσι είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ξέρεις, αυτό είναι. Την έπιασε από κάτω. Πετάχτηκε μπάλα και τη βρήκε από κάτω. Ενώ έπρεπε
από πάνω το πόδι. Ήταν και τελευταία λεπτά. Αλλά ήταν εντάξει, η πίεση, κούραση, έτσι, πίεση. Έτσι. Εντάξει. Πάμε να δούμε την 11η της αγωνιστικής όπως την έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, στη θέση του τερματοφύλακα όπως Ζήνια. Τετράδα της άμυνας, Γουίλερ, Γκονζάλες, Λαφράνς και Ζωάο Πεδρό. Η μεσαία γραμμή, Ράγιος, Μπόγεβιτς, Κούλς και Ντε Βινσέντι. Και οι δύο επιθετικοί, ο Πίτας με τον Νέμετς, απαρτίζουν τους καλύτερους 11 για την αγωνιστική που μας πέρασε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στην κλήρωση του διαγωνισμού μας. Διαγωνισμός, εδώ όπως πάντοτε με τον Ανδρέα. Λοιπόν, δύσκολη αγωνιστική, θέλετε να προβλέψετε ποιοι βρήκαν και τι. Τρία άτομα. Το τρία είναι σωστό. Πόσα βρήκαν όμως, αποτελέσματα. Ήταν δύσκολη από... 5-6. Το έχεις διαβάσει από κάπου. Δεν μου το είπε πριν παντός, αλλά... Στην τύχη το βρήκε. Τρία άτομα βρήκαν 5-6, wow. Μια πολύ δύσκολη αγωνιστική. Ας σου πω ότι χάσανε. Μία είτε ο Παραλίμνη, είτε ο Αποέλ, είτε τον Απόλλωνα. Ή τουλάχιστον έναν από αυτά. Έναν από αυτά. Εγώ θα σου αποκαλύψω ότι μέλος του team. Ναι. Βρήκε ένα μόλις τα 6. Είναι απέναντί σου, να μην μου έψω να αέρα ποιος είναι. Άλιστα. Αλλά εντάξει, έχει τη σημασία του. Μου το αποκάλυψε νωρίτερα. Ναι, είναι αυτός που αναλύει τις φάσεις. Να μην αποκαλύψω το όνομα του όμως. Λοιπόν, κλασική διαδικασία. Έχουμε τρεις νικητές, τρεις που βρήκαν τέλος πάντων 5-6. Θα πάμε στην ιστοσελίδα random.org που παράγει τυχαίους αριθμούς. Θα πληκτρολογήσουμε 1-3. Βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας. Και θα παρέξω το generate που θα μου δημιουργήσει ένα τυχαίο αριθμό. Είναι ο αριθμός 2. Λοιπόν, η λίστα είναι εδώ στο αριστερό μου χέρι. Είναι το όνομα Pan και το επίθετο Gio, προφανώς στην νομογραφία. Pan Gio. Με το κινητό τηλέφωνο τελειώνει σε 19. Παραλαμβάνω, συγχαρητήρια, ο Pan Gio, έτσι όπως το έχει γράψει. Με το κινητό τηλέφωνο τελειώνει σε 19. Είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας. Κέρδισε μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ. Θα τον ενημερώσω σχετικά από τα κεντρικά γραφεία της ΣΥΤΑ μαζί του. Και θυμίζω, ο διαγωνισμός που ξεκίνησε να τρέχει από σήμερα μέχρι τις 4 Μαΐου είναι και ο τελευταίος στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι στη μεγάλη κλήρωση. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι αρκεί μία συμμετοχή μόλις στον διαγωνισμό και να είσαι συνδρομητής του Super Pack της ΣΥΤΑ Vision για να λάβεις μέρος στη μεγάλη κλήρωση. Είναι η τελευταία ευκαιρία αυτές οι δύο εβδομάδες μέχρι την 4 Μαΐου. Στις 6 Μαΐου κληρώνουμε το δώρο. Τα μεγάλα δώρα με τους τελικούς του Champions League και του Europa League, προνομιακά εισιτήρια γηπέδου, ταξιδιωτικά πακέτα και μεταφορές από και προς το γήπεδο. Όλα αυτά θα τα κληρώσουμε τη Δευτέρα 6 Μαΐου. Συμμετοχή μόλις μία αρχή για να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό και να είναι βεβαίως συντροπητές του Super Pack της ΣΥΤΑ Vision. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, εμείς περνάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάμλημα. Μείνετε όμως μαζί μας. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία να ακούσουμε τι ακριβώς έγινε στο μεγάλο τουρνουά που λαμβάνει η χώρα το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε και θα τελειώσει την Τετάρτη το τουρνουά το μεγάλο των Grassroots στην Αγία Νάβα. Έχουμε ξένα πρωταθλήματα και άλλα σπορ. Και πάλι σε λίγο μαζί.